να βάλουμε το σβάρι, να βάλουμε το ψωμί, ελιά, ένα τσιπουράκι. Ανοίγω. Κάπως αλλιώς πρέπει να μου το λες. Δηλαδή το ανοίγω, ανοίγω εγώ. Είμαστε στον αέρα. Όχι. Όχι. Αέμα, αέρα, τι είμαστε, αεροπορία είμαστε. Αφού λέω νερό. Κάτι βρωμόγερος που βάφουν τα μαλλιά τους. Αυτό πάλι. Και... σήμερα τον άκουγα, μιλούσε ένας από τη Γερμανία. Και πετούσε κανένα Γερμανό κι αυτός. Γεια, γεια. Κανένα γεια, κανένα αορφίδεζεν, κανένα ξέρω εγώ. Ρε, αφού δεν ξέρεις, ρε, μη μιλάς, ρε, έχεις τον άνθρωπο δίπλα που μιλάει. Πάνε, θες και να πάρεις κανένα φούμο στον παγάσα, το Μίτσο, το έχεις δει το έργο με το κάτι κουρασμένα παλικάρια. Ναι. Άκου, λέει, βάφω τα μαλλιά μου και πιάνει μια έτσι σκροτάφους και τσουκάρει και βλέπει τα δάχτυλά του μαύρα. Και λέει τον μπαγάτσε τον Μίτσο, τον κομωτή του. Τον έδωσε παπά βαφή. Είμαστε στον αέρα, ρίχνουν και κάτι αγγλικά ενδιάμεσα. Hello! Όχι τέτοια, κάτι ιδίες άλλες. Τα ντεξ, τα αυτά, τα ξέρω. Είμαστε στον αέρα, εδώ στο ντεξ. Να μιλάω και έτσι πιο σπαστά θέλεις που το παίζουμε εκεί. Εδώ στο Liber FM. Ναι, τέτοια ιδία. Δεν θέλω τέτοια να κάνεις. Όχι, δεν κάνω τέτοια. Χάρα καμία να δω, σε πάει. Δεν μου πάει. Τι γίνεται στην πόλη, ρε. Τι γίνεται, ρε. Αυτή η πόλη, πρώτα-πρώτα, αυτό το καιρό έχει μία άλλη μυρωδιά. Έχει μία άλλη όψη, έχει μία άλλη ζωντάνια. Για ποιο λόγο? Οι Αριανοί, ρε φίλε, σταμάτησαν να γκρινιάζουνε. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα να ακούσω Αριανό να γκρινιάζει. Βασικά δεν το έχει. Δεν ξέρει να γκρινιάζει. Γκρίνια δώσε στους Ηρακλειδείς. Σε στσακίσουνε, σε γονατίσουνε. Σε βία. Ρε, εσύ πάλι τσιγκελωτό το έκανε στο μυαλό. Παπακόφτο, ρε φίλε. Έφυγε. Ρε, κύριε. Δεν σα αρέσει. Εντάξει, καλά. Πέρε, ωραίο, κολοκυθό, πίτα, ναι, μου. Έτσι πάει. Έτσι, άμα σ' αρέσει, εσένα μέρα που περισσεύει. Άρα, φίλε, κόσε, κύριε, τουλάχιστον τις γωνίες. Δεν το έχει αυτό για τέτοιο. Αυτό θέλει να είσαι αδύνατο. Το ξέρω. Ήμουνα. Α, ήσουνα. Μου μείνε το μουστάκι. Οπότε τι λες, θα δυνατήσω ρε Κολομούσα. Θα δυνατήσω για το μουστάκι, κατάλαβες, ναι, τι γίνεται. Το πηγούνι πρέπει να είναι λίγο πιο... Όλα τώρα είναι πολλά γένια, τα έχω, θέλω κούρεμα και ξύρισμα. Είμαι λίγο ηθαγενής τώρα. Φίλε, αυτό το μουσί για δεν θέλεις, με κόσα να στο κόψουν. Ξέρεις την κόσα που έχει, ναι, ο χάρος εκείνη τη χράκ και παίρνει 10-50 μαζί. Και είχαν παλιά Γεωργή την κόσα που θερίζανε τα στάρια. Ένα εκείνο το χρακ, χρακ που κάνουνε. Με τέτοιο πρέπει να σε κάνουνε το μουσί. Το μουσί σου θέλει μυτίτσα μπροστά εδώ, να πάει λίγο, να γίνει λίγο μυτερό εδώ μπροστά. Κούραμα και άφημα μεγάλες φαβορίτες, φουντωτές αλλά κόκοτα. Σταμάτης. Γεια μου. Ναι, άλλο. Τι είσαι την πίστη, σταμάτης κόκοτας. Πώς είναι το τραγούδι? Έχει το γέ μου, είναι, ναι, αυτό, αλλά έχει και κάτι άλλο. Τα σοκάκια. Και άλλο, έχει πολλά ακόμα. Έχει, είναι ωραίος. Βουνά είναι. Τα παιδιά τους, του αυτούνου ήταν καλό. Και ο Άγγελος, ο Στράτος, ο Διονυσίου. Καλοί ήταν, είχαν καλά. Οι άλλοι βγάλανε κάτι παπάδες. Παπάδες μεγάλοι. Δεν έχει καμία σχέση με τον παπά. Και ο Άγγελος με τον Στράτο. Στράτο δεν το λέγα, το μικρό. Στέλιο, με το Στέλιο. Και εκείνο έβγαλε ένα ώρα, εκείνο το θα το χωθώ σε κάποιο μπαρ. Θα το χωθώ σε κάποιο μπαρ, κάπως έτσι. Πάτω μου, ρε, να τα ακούσω, ρε, τώρα που είμαι στεναχωρεμένος. Είμαι στεναχωρεμένος. Γιατί? Ρε, φίλε. Γιατί? Έφυγε ο Ατζελίνο, ρε φίλε. Με έκανε κομμάτια, ρε φίλε. Τα πω, θα ξανάρθει. Θα ξανάρθει και άμα του τη δώσει, ας σου πω εγώ τώρα δεν φεύγει, ρε. Παράδειγμα που μπορεί να συμβεί. Πού λες να πάει κατά τη γνώμη σου? Καμιά, άμα θέλει να δείξει. Άμα θέλει και άμα δείξει. Περίμενε να σου πω, περίμενε. Ξέρω εγώ τι θέλει τώρα ο Ατζελίνος που να πάει. Πού? Άκου να δεις, εγώ να άμα ήμουν Βιερίνια, να σου πω εγώ. Θα θέλεις να πας στην Μπαρτσελόνα, θα με πεις. Όχι, με την όχι, τώρα. Όχι, θα πηδηχτώ παραθυράτο. Ρε παπά, όχι. Πήδημα παραθυράτο, έχει κάνει παραθυράτο. Τι νιάτο είσαι άμα δεν έκανες παρά. Βεραντάτο, βεντουζάτο. Ποιο είναι το βεντουζάτο, ρε μάγκα?
Να σου πω κάτι τρίτο για το Βιερίνια. Γιατί θα πω τίποτα για να μας κλείσουν. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε να μας κλείσουν. Τη βάζεις να βγάλει παγάκι, ανοίγεται αυτό, τη βάζεις λίγο μήνες και κλείνεις την πόρτα και την έχεις εγκεφάλι. Γλυκούλης. Μέσα στο ψυγείο, να μην μπορεί να κουνηθεί. Τρώει συνάμα. Τρώει, εδώ γίνεται. Γενικά πάτε, τρώει. Τρώει, πάπα, με έκοψε τα πόδια πάλι. Τι είσαι εσύ, μεγάλο. Με τι με έβαλες? Έβαλες τίποτα? Τίποτα δεν έβαλες. Τι, όχι, να. Δεν φοράς ακουστικά. Γι' αυτό δεν τα ακούω. Πες το, βοήθαμε λίγο. Έχεις μια φάτσα, περιμένεις να ακούσεις χωρίς ακουστικά. Αφού τα βράδια δεν κοιτά. Ρατζελίνο, δεν βλέπουμε πλέον το ίδιο αστέρι. Θα τυχωθώ σε κάποιο μπαρ, πίνεις και μετά. Να πω εγώ που... Δεν πάει να ακούσουμε το τραγούδι, ρε παπά. Θα πει. Τρεις ώρες εκπομπή έχουμε σήμερα. Με πήρε ο Τρούλινγκ. Και τι είπε? Θα κάτσε, λέει, κάνα 2-3 ώρες παραπάνω, λέει, σήμερα. Θα έρθει και ο Κούλαλης το βράδυ, μας σύρει. Ωραία θα είναι. Θα τυχωθώ σε κάποιο μπαρ. Θα πιω ουίσκι μέχρι να μεθύσω. Με κάποια που σου μοιάζει να τη δω. Έτσι για να ξαναγραφήσω. Κράτα αυτό το στίχο. Τελειώσαμε τα γραφές. Τελειώσανε με τα γραφές. Πώς τελειώσανε? Α, όχι, είναι η ελεύθερη. Η ελεύθερη είναι αυτή. Ποιος μπορεί να του μοιάζει? Ελεύθερος. Να είναι κοντός με ποπουδάκι. Ο Κωνσταντινίδης, ο Πανταλής. Ναι. Θα τον φέρουμε πίσω στη θέση του. Μπορεί να παίξει αυτός. Μπορεί. Είναι κοντός. Οι κοντοί παίζουν μέχρι πολλά χρόνια. Πες μου λοιπόν, κατά τη γνώμη σου, αυτό το έχει χαλάκι? Χαλάκι είναι, ναι. Και εγώ δεν τα ακούω, ρε φίλε. Να το. Εδώ είσαι. Πάλι δεν ακούγεσαι. Εδώ γλυκά. Άσο αυτό να πες, να σου λατσάρει από κάτω. Να έρπεις να τα χαϊδεύει πόδια τα αυτιά σου. Να χαϊδεύει τα αυτιά μου, αλλά επειδή είναι κάτω τα ακροδάχτυλά μου. Λιλιλι. Μη σε εργαλείς μόνο. Λιλιλι. Λιλιλι. Τι είναι αυτό? Έλα, ε. Από την καρδιά, όταν λέτε λιλιλι, λιλιλι, είσαι σαν το γαϊτατζί. Αν λοιπόν εγώ ήμουν στη θέση του Βιερίνια. Πες λοιπόν ότι παρουσιάζεται μπροστά ένα αρχαίο θεό. Ολύμπιος. Βάλε ένα. Βάλουμε τον Άρη. Δεν είναι για τέτοιο Άρη. Θα βάλεις καμιά μανούρα. Όχι. Δεν θα παδίρουμε κανέναν. Όχι, όχι. Δεν θες. Δεν είμαστε. Αλλά και εγώ θα σε συμβούλευα πηγαίνοντας μία γόρη που δεν κάνει μία. Κακιά η ώρα. Ναι. Τον έσπρωξες, γλίστρης, έπεσε κάτω. Πώς επέω, ο Μητσοτάκης το έπαθε χθες. Ναι. Πάρε ψηλά τα πόδια, πάρ' το κάτω πίσω. Καλή νύχτα, τα λέγαμε. Γεια σας. Έχεις δίκιο, έχεις και εσύ τα δίκια σου. Να βάλουμε, να βάλουμε τον Ερμή. Ήταν το λαμόγιο του Δία. Ερμής και υπτάμενος κιόλας. Ό,τι θέλεις, ρε. Και οι άλλοι υπτάμενοι ήταν. Αυτός απλώς επειδή ήταν ο υπτάμενος. Πώς ήταν ο Τόμ Κρούζ εκεί που φορούσε ένα κουζό. Και όλα τα κοριτσάκια πέφτανε κάτω. Όλοι. Δηλαδή στους άλλους δεν πέφτανε. Ναι, η θεή του Ολύμπου ήταν κούκλη, ρε. Ναι. Μην έχεις το δικό μας. Έμα τους είχαν άσχημους, δεν θα είχαν. Ήταν θέμα μάρκετινγκ. Έχεις κανένα δικό μας όμορφο. Άμα ήταν marketing, άμα ήταν άσχημη, δεν θα ήταν καλό και το marketing. Ενώ τους κάνουν όλους όμορφους και λέω εντάξει, εδώ είμαστε. Ε? Ρε εσύ, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πολύ γούστο. Το Θεό τους τον κάνανε όπως θέλανε αυτοί. Εγώ το Θεό μου το θέλω αλήτη. Που λέει και ο Τερζής. Εσύ θες Θεό αλήτη. Μπάς περιπτώσει. Ο Πασχάλης το λέει, όχι. Εγώ τώρα που θες εσύ ένα Θεό αλήτη. Πες, εμφανιζόταν ο Θεός. Ναι. Να μην φεύγουμε. Ναι, να μην το ξεφεύγουμε. Φύγαμε. Πάντα αυτό ψάχνω να βρω, λέω εγώ τον. Βάλε αυτές που θες μια θεά. Βάλε μια θεά. Μην πει στη Δήμητρα θα κλαίει για την κόρη της, θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Πες, έχει άλλες. Την Αφροδίτη. Αφροδίτη θα θέλεις άλλα μετά. Δεν πειράζει. Όλα μαζί. Βασικά δεν μπορεί να παρουσιαστεί Θεός μπροστά σου. Πάρει μορφή. Άμα το δεις, την πλέρωσες. Θα πάρει μορφή, ωραία μορφή. Α, είμαι η Αφροδίτη και έρχεται, ας πούμε, η Ναταλία Γερμανού. Τι θέλεις? Γιατί ρε εσύ Γιώργο. Ποια θέλεις? Ρε εσύ Γιώργο. Πώς μια... Έχασα τη μιλιά μου. Περίμενα να μου πεις κανένα δυναμίτη και μου είπες. Είναι λίγο πιο μικρά από σένα αυτή. Σου φέρω τη σκορδά. Δεν μ' αρέσει. Δεν σε αρέσει τη σκορδά. Σε φέρω τσιμψιλίνα. Δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή. Έχει κάτι που με σπάει τα νεύρα, δεν ξέρω. Είναι για από αυτά που θέλουν και κανένα χτύπημα. Είναι, δεν ξέρω, το ετούτο.
Έχει ένα τούτο, ναι. Κακό, είναι κακιά. Ναι. Η άλλη είναι βλάχα. Εδώ από το Κιλκής. Κιλκής. Τι θα πει Κιλκής. Τι θα πει. Το φιλί που σκοτώνει. Κιλκής. Δεν μπορώ. Θα φεύγουν τη μόνια τώρα με αυτά που λέμε. Γιατί ρε, πες με ο Κιλ, τι θα πήρε μεγάλο. Ναι, ναι, Κιλκής. Ναι, ναι, πες με. Έχεις δίκιο, το φιλί μου σκοτώνει. Το φιλί μου σκοτώνει, έχεις δίκιο. Το λες. Αυτά λέμε ρε φίλε. Πάλι λίγο μουσική. Ποια να φέρουμε ρε φίλε. Λοιπόν, να βρούμε μια ρε. Εσύ, σ' αρέσει να σου στείλω την πάλια. Ποια πάλια. Το αστεράκι που έχει αυτός, τον τροχό της τύχης. Εκείνο το κουκλί που πάει και έρχεται. Είναι καλό αυτό. Είναι καλό. Είναι καλό. Δεν θέλω να ανεβάσω πολύ. Είναι, ρε, μεγάλο. Έχει να δώσει πολύ. Είναι πιτσιρίκα όμως, θέλει δικαιό χειρισμό. Μην νομίζεις εκεί πέρα σαν το... Έχεις τρόπους, συμπεριφορά, άνοιγμα πόρτας. Μου έχει πάρει μια φορά ένας ακροατής και μου λέει, όταν ήμασταν παλιά. Ναι. Έχει, λέει ο Σάντος, λέει, επαγγελματικό δίπλωμα, λέει, για φορτηγό. Όχι, του λέω. Για λεωφορείο, όχι. Πώς, λέει, θα οδηγήσει την ομάδα, λέει, στην κορυφή. Κάτι τέτοιο μου θύμισε. Έχω εγώ το δίπλωμα. Θα την οδηγήσω εγώ που είναι. Ο Σάντου, το φορτηγό, το Κιλκής και η Βάλια. Πώς τα κάνεις ρε πούλια. Μου είπε. Τι είστε στη Σιαριανή. Πω πω βλαγιά, αδερφέ μου. Ω Χριστέ μου, ρε πούστε. Εσύ δες 10 χρόνια να γίνεις. Θα πάρω το πρωτάθλημα, όλα καλά θα πάνε, εντάξει. Θα πάρω το πρωτάθλημα, θα ερημίσω. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, είμαι πάνω από 60. 60. Όσο και να είναι πάνω από τα 60, είσαι άστο. Λοιπόν, πρώτη φορά με την καρδιά μου λέω πάρτε το. Ψυχάρα είσαι. Ο καθόλου ψυχάρα δεν είμαι. Σας βαρέθηκα, με κουράσατε. Μα μπρίζετε τα μαλλιά με την κρίνια. Το τέτοιο, πώς το λένε, έτσι κάτι φίλοι μου λέγανε όλα τα χρόνια εδώ, τα πάρει πάρει το πρωτάθλημα. Λέει τόση κλάψα, λέει τόσα χρόνια, ας το πάρουν, λέει να μην ακούμε κλάψα. Το πάνε και το πήραμε. Πάρτε και εσείς ένα τώρα. Πρωτάθλημα θέλετε, Κύπρο, τι θέλετε. Πάρτε το. Πάρτε ένα πρωτάθλημα. Ωραία, θα μα αλύσετε. Τον έρωτα. 20 ώρες εκπομπή ο Χρήστος. Μην αλλάζει συζήτηση. Ποια θέα είπαμε, η Βάλια. Θε λίγο πιο, μια πιο έτσι να έχει λίγο. Τη φέει, τη θέλει. Όχι, δεν μ' αρέσει. Τι θέλει, κουφάλα. Δεν έχει κάτι άλλες παρτσακλές. Γιατί παρτσακλή. Παρτσακλή, τι θα πάει ρε παιδί. Θεά πρώτα δεν βάζει θεά δίπλα της. Θα βάλει μια υποδιέστερη. Γιατί αλλιώς την κάνει μπάτρεχο. Με τη μία. Σωστό και αυτό, έχεις δίκιο. Ποια έχεις να δίκιο. Βρούμε δηλαδή τώρα το πρόβλημα σε ποια θα στείλεις. Τι να σου πω. Έχει μια βουλή. Μα μου είπε στην Γερμανού, έχει κολλήσει το μυαλό μου, με μου έδωσε. Λε και μου έδωσε καστούκι ήταν. Περιμένω να ακούσει η Παφροδίτη. Εκείνη τη βλαχάρα, την καινούριου που έχει ο Ζαβίδη, τη θέλει. Ποια? Τη καινούριου. Ποια καινούριου. Ο Άχερση. Δεν το θέλει, το μουλάρι. Αυτό είναι λε και είναι. Μουλάρο. Από πάνω μέχρι κάτω άλλο τέτοιο είναι. Αλόγα. Άλλο άνθρωπο είναι. Θέλει έτσι πιο τελικά τη ρε φίλε. Ναι. Αυτή είναι που παντρεύτηκε του Σάββα του Θεοδωρίδη του σχορεμένου την Ήφη. Αυτή μάλιστα. Τη θέλησε, πώς τη λένε εκείνη. Δούκισα. Δούκισα, τη δούκισα. Σου στείλω τη δούκισα. Την έχει κάνει τάλαρα η Αφροδίτη άμα τη δει αυτή. Όχι, η Αφροδίτη θέλει 50 σαν κι αυτή. Τόσο δυνατό. Εδώ έκανε ένα άγαλμα και ακόμα το βλέπουν και επιχαζεύουν. Αν αυτό τη Μήλου. Το Αφροδίτη τη Μήλου. Ναι, το είδαν όταν ακόμα το βλέπουν. Ψηρισμένο είσαι αυτό. Δεν το έχουμε εμεί αυτό. Μα το φάγανε. Μα το φάγανε. Λοιπόν, ακόμα το βλέπουν και χαζεύουν. Δεν υπήρξε άνθρωπο να τη δει ζωντανή τη θεά. Αυτοί πάντα όταν πηγαίνανε, γιατί πηγαίνανε με ανθρώπου. Αυτοί κάνανε το. Κάνατε το τζουμπρούζο του. Τζουτζουμπρούτζου, ρε φίλε. Πώ θα το πω αλλιώ. Το περνούσαν το DNA του στην Ελλάδα. Στου Έλληνε το δώσαν το DNA του. Όλοι οι βασιλιάδες καταγόταν από θεούς. Να, ας πούμε ο δικός σας ο Αλέξανδρος εδώ, ο Κρισμπέ. Από πού καταγόταν? Από το Θεό, από τον ημίθεο Ηρακλή. Ναι. Ηρακλήδης ήταν από εκεί. Από τη μάνα της. Που ήταν από την Ήπειρο. Από την, η μάνα του ήταν την Ήπειρο. Ναι. Ο Ηρακλής ήταν Αργίτης. Από το Άργος, κάπου από εκεί ήταν. Εκεί κάπου από το Άργος προέρχονται οι Μακεδόνες που ήρθαν εδώ πέρα.
Από εκεί ήταν από την Ηρακλή. Και από τη μάνα του. Από την Ήπειρο. Η Ήπειρώτισσα, η Μερσίνα, Μερσίνα, κάπως έτσι λεγόταν, την κάνανε Ολυμπιάδα μετά. Τρία ονόματα νομίζω άλλαξε. Είχε. Από μικρή πήγε, ναι. Είχε στη μικρή ηλικία ένα όνομα, μετά είχε άλλο και μετά είχε άλλο. Εδώ θέλω Γρηγοράδες. Παπ, τα γρήφησες. Παπ, Ολυμπιάδα, γράψεις, το έβγαλε εκεί πέρα, το είπες, άφησες τον κόσμο ice cream. Από εκεί ήταν. Άστινα τώρα, βάλε το τραγούδι, ρε παιδί μου. Είναι το τραγούδι. Α, είναι, γιατί δεν τα ακούω. Να το. Α, τώρα το λες. Αυτή ήταν. Αυτή ήταν. Από τον Πύρο. Ναι. Από τον Πύρο το Δήμα. Όχι, ρε το Δήμα, ρε. Ρε. Τον Πύρο το βασιλιά τη Πύρου. Το ήταν γιο στα Χιλέα. Και ο Δήμα από την Ήπειρο ήταν. Ναι. Γι' αυτό έχουν το όνομα αυτό. Ήτανε. Απόγονος είναι γι' αυτός. Απόγονοι του βασιλιά Πύρου που ήτανε γιος του Αχιλλέα. Που ο Αχιλλέας ήτανε γιος της Θέτιδας. Αυτά. Που ήταν η Θέτιδη, αυτή ήταν η κόρη του Δία. Η Θέτης. Και νομίζω ότι η μάνα του Αλέξανδρου ήταν και στους Δελφούς. Σιγά να μην ήταν να πούμε και στη Top Καπή Δελφούς. Ναι. Ήταν εδώ ρε δικιά μας. Πήγαινε ρε. Εκεί, έκανε τα δεν δικά της. Δεν πήγαινε. Στα Καβύρια μυστήρια ήτανε. Το έχεις αλλά έχεις το μισό. Εντάξει. Σαμοθράκης. Ναι. Και ξεκίνησε εδώ από κάπου έχει εδώ κάτι στη Δοδόνη. Στη Δοδόνη έχει κάτι εκεί είχε και μετά Σαμοθράκη τα μάθε όλα. Ήταν από άλλο πλανήτη. Η Ολυμπιάδα. Ελοχήμ ήταν. Τέτοια. Γιατί ο Αλέξανδρος ήταν. Από άλλη, αυτή ήταν γαλαζοέματη. Άλλη ιστορία. Δεν είδε, έφαγε να πούμε 25 μαχαιριές, 30 και δεν έπαθε τίποτα. Τον πέρασε από τη μια μεριά το ακόντιο και βγήκε από την άλλη. Το τράβηξε και συνέχισε. Άλλη ιστορία. Τι λες. Ναι, ρε φίλε. Όταν του τη βγήκαν οι Μακεδόνες και είπαν για κάτσε, ρε βασιλιά. 35 χρόνια πολεμάμε, 15 με σένα και 20 με τον πατέρα σου. Φτάσαμε στις συνδύες με τα πόδια. Σφάξαμε τη μισή Ασία. Φτάνει, γυρίσουμε. Είμαστε κουρασμένοι και τραυματισμένοι και βγάζει το χιτόνα του να πούμε αυτός ο παλέμαχος που βγήκε 55 χρονών, 60 και τον μίλησε να πούμε και του δείχνει το σώμα, λέει δεν στο σώμα μου λέει. Το έχουν κάνει στο ρωτήρι. Και βγάζει και ο Αλέξανδρος το δικότερο μου, λέει δες και το δικό μου ρε Μάικα. Να δεις τη διαδάκια, μέτρησε να δω ποιος έχει πιο πολλές. Και την έκανε, μπήκε στη σκηνή του, τρεις μέρες δεν βγήκε και όταν βγήκε είπε πάμε πίσω. Αλλά θα σας περάσω μέσα από την έρημο και όποιος γλιτώσει. Κουφαλιάκι αυτό. Το 1/3 του στρατού έχασε. Γύρναρε από τον καλό το δρόμο όπως ήρθε, όχι θα περάσω από την έρημο. Ήθελε. Και εκεί βγαίνει ο Λιακόπουλος. Και λέει ότι πέρασε από την έρημο για να κλείσει τις τρύπες από τους νεφελίμ. Γι' αυτό πήγε από εκεί. Ας πήγαινε 50% άτομα, Αρλιακόπουλε. Παπά! Παπά! Τι πήρε όλο το στρατό μαζί και τα άλογα και τα αυτά και τον έργο από τη θάλασσα και αυτός με το πόδι μέσα από την αυτή. Και καλά βρεθήκανε. Ακόμα θα τους ψάχνανε. Λοιπόν, δούκησα. Ναι. Το πάμε, δώσαμε τα χέρια. Τελείωσε. Δεν το παίρνουμε πίσω. Άντρες είμαστε το λόγο μας. Τελείωσε. Τελείωσε. Έρχεται λοιπόν η Δούκησα και σου λέει. Είπε ο. Ο μεγάλος. Έτσι. Το διαβίβασε. Στη θέα και μου το επενερθώ. Μάλιστα. Γίνεσαι ποδοσφαιριστής θες του Αντζελίνο. Πες μας που θες να παίξεις μπάλα. Ναι. Για να δω ρε Αντζελίνο που θα ήθελες να παίξεις σήμερα. Για να μην πάω κάπου και με πούνε τελειωμένο τελείως. Εντελώς. Ναι, γιατί άμα πάω Β' Γερμανίας θα πούνε α, πήγε Β' Γερμανίας. Β' Γερμανίας με έχεις ρε φίλο. Δεν. Θα τον πούνε τελειωμένο. Στη Β' Γερμανίας, ε, στην ναι. Πρώτη. Στην πρώτη δεν τον πούνε τελειωμένο, αλλά δεν θα μπορεί να παίξει. Μπορεί να το χτυπήσουν κιόλας. Δεν θα μπορεί να παίξει. Μάλιστα. Θα πήγαινα μία Α' Ολλανδίας. Α' Ολλανδίας. Ναι, Ολλανδικό πρωτάθλημα, δεν έχει πολύ ξύλο, δεν έχει και πολύ άμυνα, τους περνάει σαν σταματημένους. Για εξτρέμ μιλάμε, όχι για πίσω. Εξτρέμ θα πάει, θα πάει by back. Αυτοί παίζουν full back εκεί τα εξτρέμ, θέλει τρέξιμο στην Ολλανδία. Το έχει, θα τρέχετε. Είναι καλός για Ολλανδία. Για Ολλανδία. Εγώ Ολλανδία θα πήγαινα.
Μάλιστα. Αν ήσουν Αντζελίνος, θα σου δίνανε πόσες, πόσα φιωρίνια εκεί οι Ολλανδοί. Όσο το δώσα στην αρχή, πόσα. 800 τον έδωσε ο Σαββίδης και δεν τα πήρε. 780. Εντάξει. Δεν θα τα χαλάσει μια 20 τώρα. 20 για πάει να πέσου το. Πέσου σου κόψει ένα 20. Θα σε ρίξει τα δύο δάκτυλα με στα μάτια. Αυτό δεν θα πει τίποτα, η γυναίκα του θα πει. Αυτό το, δεν το υιοθετώ. Δεν το υιοθετώ ούτε εγώ. Μπορεί να το λέω, αλλά δεν το υιοθετώ. Ξέρει στην γυναικούλα, άκου να ξέρει κάτι. Μη ρίχνετε το φθέξιμο στην κυραβά σου. Κυραβά σου είναι ένα κοριτσάκι, μια όμορφη κοπέλα. Χαζεμένη με τον εαυτό της και την ομορφιά της. Αλλού βρίσκεται. Εσύ που είσαι ο Σερνικός, ρε μεγάλε. Τα ρίχνει στην κοπελίτσα. Όχι, μαζί, μιλάνε μαζί. Τι μαζί, στο τέλος θα κάνει αυτό που θέλει εσύ. Όχι αυτό που σου λέει. Ζευγάρι. Ρε αντέρετα, ρε ζευγάρι, στη δουλειά μου. Σου είπα εγώ πως θα αλλάξει καμιά αυτή. Τώρα άσε μην ανοίξει το στόμα μου. Μη σε κουρέψω εκεί που κοιμάσαι. Βλαχάρα που σε πήρε από την επανομή. Θα πω εγώ αν έχω πάρει μία από την επανομή. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα δικά του. Άσε την κοπέλα απ' έξω. Την αφήνω. Αυτός ότι έχει πάρει την απόφαση. Αυτού είναι η απόφαση. Κάνω εγώ ρε τι με πει η γυναίκα μου στα 35 μου. Επειδή οικογένεια ρε είμαστε λόγω να τρέχω. Εντάξει. Και πού θα αφήσω εγώ τη γυναίκα μου και το παιδί μου μόνο και θα φύγω. Το παιδάκι μου είναι 8 χρονών. Και πού να τρέχω ρε 35 χρόνια με δυο χέρια σου στην Ολλανδία μέσα στο κρύο και στα χιόνια να πούμε. Και πού να πάει, κάτω στην Αραβία. Πάνε στην Αραβία. Πολύ ζέστη. Πολλά λεφτά. Και πολλά λεφτά, ε. Και μόλις το δούνε ότι δεν αού. Πλάκα θα κάνει εκεί. Εγώ πιστεύω ότι η Ολλανδία και Ολλανδία θα κάνει πλάκα. Πάμε λοιπόν. Ολλανδία. Και εκεί που πηγαίνει στην προπόνηση της Τρίτης είναι εκεί πέρα μια 23-24. Μια Ολλανδέζα όμορφη, ντυμένη ωραία με τον καιρό. Μικρή και Ολλανδέζα. Γαντάκια της, με αυτά εδώ πέρα που βάζουν στα αυτιά, πώς έχουμε εμείς τα ακουστικά, ναι. Δύνατη, με τις γούνες στα αυτιά, μητούλα σηκωτή, γαλάζια ματάκια, αφρός. Κύριε Αντζελίνε, κύριε Αντζελίνε, yes, λέει ο Αντζελίνο, μπορώ να βγω μια φωτογραφία μαζί σας, να μπω στο Viper, στο αυτό και τα λοιπά. Έχετε κάτι αηδίες τέτοιες. Ναι, Facebook και τα Instagram. Πει, όχι, ο Αντζελίνος. Πάπ' τη φωτογραφία. Το βράδυ την ανεβάζει, like, mic, αυτά, Instagram, Facebook, τακ, τακ, τακ. Κύριε Αντζελίνο, είμαι η κοπέλα, ξέρω εγώ τι, σας στέλνω τη φωτογραφία που βγήκαμε να την έχετε κι εσείς. Τι στέλνει τη φωτογραφία, πώς είστε, πού βρίσκεστε και στο... Α, να έρθω γραπιό, ένα καφεδάκι εγώ εκεί στην αυτήρα. Γίνεται ή δεν γίνεται. Γίνονται κι αυτά. Ή μόνο γίνονται αυτά. Γίνονται κι αυτά. Πάει που λες. Η μικρή Ολλανδέζα. Ή ο Αντζελίνος. Λέει να πάμε να πιούμε ένα τσάι, ρε παιδί μου. 7 η ώρα είναι, 7.30 έχει πιάσει μια μούχλα. Σε κανονικό μαγαζί, όχι αυτά τα coffee shop. Τα. Διάλειμμα. Πότε ρε πήρε να πάμε να πιούμε ένα ουσκάκι. Πιο μετά. Πιο μετά, λίγο. Να βγει το εμβόλιο. Να βγει το εμβόλιο, ε. Εδώ δεν κάνει, να γεμίσουμε. Ναι. Να φέρουμε το μπουκάλι εδώ, τελειώσουμε την εκπομπή, θα κάτσουμε έξω. Άρα θα σουρώσουν οι επόμενοι όλους και θα πιει από κανένα να πούμε πάπα, δεν αντέχουν κιόλας. Ο Τρέγιας άμα πιει ένα ποτήρι είναι δεν τάβλα, αρχίζει και τραγουδάει. Δεν αντέχει, εγώ νομίζω αντέχει. Όχι ρε τρελά, ο Τρέγιας. Ρε μόνο αυτό είναι. Φρουφρού και αρώματα. Φρουφρού όχι, αρώματα είναι. Κάποιος έκανε τέτοιο, θέλει να παρέμβει. Δεν έχει παρέμβαση. Θες να τον πάρεις. Εδώ μας πήρε ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης ο Ολυμπιακάρας. Ολυμπιακάρα και τον το φάγαμε. Εσύ Πασχάλη. όχι ρε Πασχάλη, μπορεί να μην ακούει. Λες. Ναι. Ποιος να μην ακούει. Θα μας γυρίσει, λέει, θα πάει, θα δει, λέει, θα πάει στο. Πώς το λέει το άλλο. Το, δεν πειράζει, αφού μας άκουσε μία. Αυτό που αγοράσαν από εμάς, το 107,7. Δεν θυμάμαι. Fruit of the Loom, κάπως έτσι έχει ένα τέτοιο όνομα. Εκεί που έχουν πάει οι αρενίστες. Κάπως. Α, κατάλαβε κιόλας. Ναι. Focus. Focus λέγεται. Ένα τέτοιο πάντως. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Δεν τα έχω καλά με τα ονόματα. Ο Βενιέρης που το πήρε, ρε, ο αδερφός του Βελόπουλου.
Και γιατί τον Αντώνη Βενόπουλο τον Αβενιέρη? Έτσι γουστάρουν. Και με παίρνω Πασκάλης ρε, Ολυμπιακάρας ρε. Πασκάλης Ολυμπιακάρα. Τι λες να με έπαιρε φίλε? Τι σου είπε? Λέει γυρίστε λέει, αυτά που λέτε λέει δεν τα γουστάρει κανείς. Μιλήστε για ποδόσφαιρο, για τον Μπάου, για τον Άρα. Ο άνθρωπος είναι βαρεμένος. Γιατί από τις 9 η ώρα μέχρι τις 2 το βράδυ. 2-3 ώρες κοιμάται ενδιάμεσα. Κοιμάται εκεί που ξέρω εγώ ότι 4-5 μόλις τελειώνει ο Ζαγόρας. Μέχρι που να αρχίσουμε εμείς 2 ώρες. Και κατά τις 3 η ώρα μετά τον Κούλαλη να πούμε, 3 με 6 μέχρι να ανοίξουν τα κορίτσια. 3-4 ώρες που είναι και 70 χρόνια, 75 αυτός. Μεγάλος, 80 μπορεί να είναι. Τσιμπουράτος. Πήρε κάτι ο τσίπουρα, καμιά σαρδέλα εκεί πέρα ο Μη, ξέρω εγώ, πλακώνεται, βάζει μετά Ζαγόρα να ακούσει να κοιμηθεί. Ακούει και στο YouTube επαναλήψη. Είναι συνέχεια, δεν κάνει τίποτα άλλο. Ναι, η ζωή ρε Πασχάλη δεν είναι μόνο αυτή η αηδία το ποδόσφαιρο. Θα με κάνει να συγχαθώ το ποδόσφαιρο. Ο άλλος πήγε να πεθάνει που το κόψαν το ποδόσφαιρο. Ο Κυρκώστας από την Κατερίνη. Μου λέει Γιώργο, θέλω να πεθάνω. Λέω γιατί δεν βλέπω λέει ποδόσφαιρο. Ναι, αλλά δες και κάτι άλλο, ρε φίλε. Πάνε, δες κανένα περίπατο. Άκου τα πουλάκια. Άκου τα βατράκια. Άκου το χτύπημα. Του αέρα. Του αέρα που πουνάει μέσα τα δέντρα. Σε παρακαλώ. Βάλε, κάνε κάτι. Δηλαδή ξεκόλα από το ποδόσφαιρο. Και μετά πάλι στο ποδόσφαιρο. Τώρα κάνουμε λίγο χαβά. Μας πήρες, μας έκοψε τα πόδια. Και όταν θα βγουν οι ακρότες θα ρωτήσουν να κάνουμε και κάνα τέτοιο χαβά. Μιλάμε μόνοι του. Άντε ρε φίλε τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Λαμπάδες ΠΑΟΚ. Ποιος θα λέει γι' αυτό? Ο Μήνος. ΠΑΟΚ, λαμπάδες ΠΑΟΚ. Ακούω μια φορά στην τηλεόραση και παθαίνω πανικό. Βγαίνει ο Μήνος και λέει νερό. Το ξέρεις? Όχι. Νερό. Αλλά με εκείνο πώς το λέει? Νερό. Να μπράβο ναι. Πίνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Στο όνομα του προπονητή Ντούσαν Μπάγεβιτς. Θεούλης είναι, Θεούλης. Ποιος? Ο Μήνος. Ψυχοπαθής. Μόνο πάω. Φίλος μου. Καλός άνθρωπος. Κρισμπέ. Περιμένω άλλος. Ποιος? Δεν ξέρω. Βγάλε το να μπορεί να δούμε τι θέλει. Λέγε ρε παπά. Έλα αρχή Μαδρίτη. Ορίστε. Ζωντάει. Έχει γυρίσει ο Δημόπουλος από τις δουλειές του. Έχει βάλει τσιπουράκι τώρα μπροστά να πούμε. Ρίχνει 2-3 μέχρι να έρθει ο Μεζές. Πώς με ξέρεις ρε? Με έχεις διαβάσει, με έχεις διαβάσει. Πουλάκι μου. Για να περιμένεις τόση ώρα. Με έχεις διαβάσει. Μεγάλε δάσκαλε Γιώργο. Γεια σου Παυλάρα. Γεια σου Άρχοντα. Δεν μου λες εσύ τι? Λοιπόν, γνώμη. Δεν θα μιλήσω. Όχι, όχι, όχι. Για άλλο λόγο πήρα. Δεν θέλω. Έτσι. Κάτι να όταν τελειώσει η εκπομπή. Ναι. Όταν τελειώσει η εκπομπή, έρχεστε να πιούμε ένα τσιπουράκι να σας κεράσω. Ώσπου να τελειώσει η εκπομπή, θα ακούσει το θηροτηλέφωνο να χτυπάει. Τόσο γρήγορα θα έρθουμε. Απλώς θέλω να σε ρωτήσω να λέμε και κανένα χαζότσα για αυτά που λέμε τώρα ή να μιλάμε μόνο για τον Άρη. Γιατί δεν μιλάτε τόσο καιρό για τον ΠΑΟΚ. Πέσω σε εκείνο τον Ολυμπιακάρα, τον παπά που σε βάφτιζε και... Άσε μη με να εμπλέκεις με αυτό να. Πασχάλης Ολυμπιακάρα. Δεν τον θέλεις? Με τίποτα. Να πάνε στο Τάρτο. Στο Τάρτο. Μπράβο. Είσαι ωραίος. Στο Τάρτο να πάνε εκεί πέρα οι Ολυμπιακάρες οι αυτοί που μιλάνε. Δεν το υιοθετούμε αυτό. Και... Το υιοθετούμε. Ναι. Τάρταρα. Τάρταρα. Και λέω τώρα, γεια σου Δημήτρη, και λέω ρε φίλε, πες να πούμε, το βράδυ του στέλνει η, πώς θα δώσουμε ένα όνομα, Γερτούδη. Να μην την πούμε Έλεν. Έλεν, στην Ολλανδία, Έλεν έχουμε και εδώ, Γερτούδη ρε φίλε. Γερτούδη. Ναι. Σαν επίθετο μοιάζει από τα Λαγινά. Γερτούδης Παραγιώτης. Ο τωρινός λαρυγολόγος.
Γερτούδης αρίσταργος. Βούλκανης. Ναι. Είδες, σου λέω. Σέλκα. 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 Μοιάζει για νορβηγικό, αλλά το δέχομαι. Πες ένα ολλανδέζικο, δεν πειράζει. Αυτό πες. Πες ότι είναι Σέλκα. Σέλκα, ναι. Έρικα. Έρικα. Πολύ φθηνιά. Από το Σέλκα, πιο καλό είναι το Σέλκα. Το Έρικα είναι σαν τα... Έρικα, τηλεφώνησε τώρα. Δεν το δες. Σέλκα, Σέλκα. Σέλκα, λοιπόν. Η Σέλκα βγαίνουν τις φωτογραφίες. Ξανθιά όμως. Τεφαρίκι, ρε. Εντάξει. Βάλε και πάνω. Εντάξει. Έχει έρθει πολύ ανεβασμένο, πολύ μοδάτη η φόρμα που φοράει. Παπουτσάκι, αντίτας, να πούμε, με τέσσερις αυτές όχι με τρεις ρίγες. Το ειδικό, ας πούμε. Αντίπας. Το ειδικό αυτό. Τι είπε μόνο παραγγελία. Με τέσσερις ρίγες. Τα βλέπει αυτά, ξέρει από τέτοια ο Αντζελίνος. Δεν ξέρει τόσα χρόνια. Τα λοιπά, κύριε Αντρέ, Αντρέ. Κύριε Αντρέ, για βόλ. Ξέρει κάτι γερμανικά αυτό. Περίεργη γλώσσα η Ολλανδική. Μπερδεύεσαι. Οι Ολλανδοί το 90% μιλάνε γερμανικά. Ο Ατζελίνο 4-5 χρόνια που έκανε εκεί δεν έμαθε γρή τίποτα, λέει. Μπα τίποτα. Μουλάρι πήγε, ζών γύρισε. Ελληνικά δεν του μιλούσε. Εδώ ελληνικό, πώς το έμαθε, ρε φίλε. Δεν μπορεί 5-6 χρόνια εκεί πέρα να μην έμαθε γερμανικά. Θα έμαθε κάτι ψηλά. Τα ψηλά δεν θέλουμε χοντρά, ρε μεγάλα. Μπορεί να μάθει τα ψηλά τα αυτά που είναι για να μάθει. Για τους καφέδες. Καφέδες, γεια σου, πώς είστε, ξέρω εγώ τι. Έχουν και τα αγγλικά, μιλάει αγγλικά. Ο Ατζελού μιλάει 4-5 ξένες γλώσσες. Μιλάει λατινικά, μιλάει κροατικά, ήταν ανοίξει στη Βόρειο Κορέα. Κορεάτικα μιλάει. Μιλάει καλά. Κορεάτικα. Ναι, βέβαια, είχε κάνει ένα συνεταιρισμό εκεί πέρα, πουλούσαν από τις πιπεριές, από την Πορτογαλία. Αυτές τις χλωρίνες. Χλωρίνες. Κόκκινες, τις μακρόστενες πιπεριές χλωρίνης, πήραν το σπόρο από τη χλώρινα και το πήγαν στην Πορτογαλία. Λοιπόν, βγαίνουνε το αυτό και τις φωτογραφίες το βράδυ στο Facebook εκεί πέρα, Πάπα Αμπατζελίνος Βιρίνια, γεια σας. Πάλι και ένα αυτόγραφο και μια φωτογραφία το ας πούμε που ήταν πάνω στην ταμπέλα, εδώ σαν τον Χριστό που ήταν με τα χέρια έτοιμος να πετάξει, που βάλε έναν κόλμα τον Παναθηναϊκό. Ναι, ναι, ναι. Και ανέβηκε πάνω. Ναι. Ανέβηκε πάνω στην ταμπέλα. Εκείνη εκεί τη φωτογραφία την έχει σε μεγέθηση, όπου κάτω φτάσει τη Χέλκα με αγάπη, η Αντζελίνου την πήρε, έφυγε. Το βράδυ στο Facebook, Χέλκα, είμαι παράτ. Χάει και ξέρω εγώ τι κάνετε, αυτά, να γνωρίζω αυτά. Πάμε για καφεδάρα. Καφεδάρα, μπορείτε, θα χαρώ πάρα πολύ, και εγώ και φίλες μου και μόνοι μου. Και αυτός μόνος του εκεί. Απιούμε ένα καφέ και πού είπες να την πάμε. Πάμε εκεί στα... Όχι, δεν πάει εκεί. Όχι στα coffee shop με τα... Χίος, μακριά. Τα ντουμάνια. Χίος είναι το χίος, όχι. Όχι, ναι. Το πας και να σήμερα το κάνεις χίος, να μην σε παίρνουν χαμπάρι. Οι παλιοί υποξίδες το λέγανε χίος, άμα ήθελαν να πούν όχι. Λοιπόν και πού πάνε σε αυτό, πώς, στο Σάρκ της, του Ρότερνταμ. Δεν θα έχει κανένα Σάρκ εκεί. Δεν θα έχει. Κανάλια έχει. Κανάλια. Δεν έχει κανάλια στην Ολλανδία. Τι έκανα, πάει την πνίξουμε την κοπέλα στο κανάλι. Όχι, όπως είναι εδώ στη θάλασσα εκεί, θα έχει κανάλια. Οπότε, δίπλα από το κανάλι, ναι. Λοιπόν, ένα... έχουν θάλασσα. Θα βρούμε κιόλα. Εντάξει. Το Ρότερνταμ έχει θάλασσα. Και βέβαια έχει. Είναι... έχει πλοία πάνε, έρχονται. Δεν θα έχει εκεί πέρα καλό μπάρ να του πάνε οι άνθρωποι να πιούν. Δεν μπορεί ένα ξενιτεμένος Πορτογαλοέλληνας να πιει με μια Ολλανδέζα ένα ποτό, ας πούμε, ένα μπανάνα κοκτέιλ. Ένα περιτίφ. Ένα περιτίφ στην Ολλανδία. Θα βρούνε, δεν θα βρούνε ένα μέρος. Όχι, θα βρούνε, θα βρούνε. Και κλείνουν ραντεβού, μαθαίνω, στις 8 η ώρα. Μου είπε πως θα έρθει τις 8. Έλεγε η Χέλκα. Βρέξει δε βρέξει και σπάσα όλα τα ρεκόρ μόλις μου είπε τις 8 και στήθηκα απ' τις 6. Αχ, φορέσα τα καινούρια μου τα ντίντας. Ναι. Στην πένα. Πενέτη. Πρώτο ραντεβού, το πρώτο πρώτο ραντεβού, αγάπη μου με σένα. Έλεγε η Χέλκα.
Πιστεύω θα το έλεγε. Ατζελίνο θα βγει, για. Πώς θα γίνει, κούκλος ο Ατζελίνος. Ωραίος, μπορεί να είναι ο Κοντούλης, αλλά είναι ωραίος. Κοντούλης τώρα δεν είναι και αποκοπίκο. Είναι ωραίος, είναι ωραίος, είναι ωραίος. Ωραίος, έχει άσπρους κροτάφους, γαλάζια μάτια, σαρκώδη χείλη, θελματικό πηγούνι. Ποπουδάκι τσιμποτό, που οι γυναίκες του κοιτάνε αυτό. Τα κοιτάνε, ένα μυστήριο πράγμα, ρε φίλε. Σου είπα μια φορά με χούφτωσε μια γριά. Χούφτωσε. Γριά, σε χούφτωσε. Ναι. Είσαι παπάς. Όχι, έχει γίνει, έχω την αποστολή αμάρτυρα. Λέει, κύριε Γιώργο, τι έγινε εδώ. Κάνουμε μια παρουσίαση στο Χάγιατ. Όχι στο Χάγιατ, αυτό το καζίνο, πώς το λένε. Ρέτζιση. Το Ρέτζιση καζίνο. Μια παρουσίαση εκεί πέρα και είμαι πάνω εγώ με την αποστολή. Που παίζανε τα, όταν έπαιζε ο Πάκο, α πούμε, τέτοια παρουσίαση. Ναι, ναι. Ναι, όταν έπαιζε ο Πάκο. Πάει και εγώ εκεί. Πήγε και εσύ λοιπόν. Και είπα να σε πάμε και γίνεται και με κάτι κληρώσει, κάτι δώρα, κάτι αυτά, κάτι ξέρω εγώ τι. Παρουσιάσα εγώ με την αποστολία. Και όπως μιλάω να πούμε, το 320 ανεβαίνει μια γριούλα πάνω από τα τσιγαροπάτια και δύσκολα. Γριούλα, πόσο γριούλα. Γριούλα, ρε παιδί μου, 80-80. Πολύ μεγάλη γριούλα. Γυναίκα, ναι. Λέω συγχαρητήρια, λέω γιαγιά που αυτά. Μάτσα μουτσα, δεν φιλιόμαστε παλιά. Ναι, ναι. Τώρα με τον κορονοϊό. Την είπες γιαγιά. Συγχαρητήρια, δεν την είπα. Γιαγιά, κάτι είπα. Κυρία μου θα την είπες. Το λες εσύ αυτό. Κυρία μου. Κυρία μου. Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Γι' αυτό θα μαλώσουμε. Όχι, όχι. Τελείωσε. Κυρία, κυρία. Και στο μάτσα μουτσα, και αν είναι μία και μου ρίχνει ένα χούφτωμα να πούμε πίσω. Παλαμάτο. Χακ. Σάρπαξε. Βαρμπάζει. Κάνω. Ανακλαρίστηκα, δεν το περίμενα. Και με κοιτάζει όπως το λέει πατάτε. Κύριε Γιώργο, λέει, τι θα πω. Καλέ, τι λέω. Με χούφτωσε. Λοιπόν, μπάς περιπτώσει. Καλό πάρε τραγούδι. Το τραγούδι. Έχω απόψε. Στο ίντερνετ έχουν στείλει τα στοιχεία, λέγομαι έτσι, αυτά. Χέλκα, ξέρω εγώ. Βάντε Κρόιπ, ναι, Βάντε Σάρκ, Βάντεμπερκ, Βάντεμπερκ, Εχέλκα Βάντεμπερκ, Βάντεμπερκ, πατάει αυτό, Βάντεμπερκ, βιομηχανία, χοιρινών, κονσερβών, λουκανικών, σαλαμιών, Ολλανδίας, μπαμπάς, μοναχοκόρη, τεράστια περιουσία, τάλαρα. Σκοτωμός από τα άλλα, να σε γεμίσει. Σωρά. Και οι μεγάλοι κληρονόμους με κάτι σε αυτά που βάζανε για τις πλουσιότερες Ολλανδέζες. Χέλκα Βάντερσάλκ. Και βλέπει τη φωτογραφία της. Μαμά. Και ξεκινάει για το αυτό. Μου λες σε παρακαλώ άμα δεν γίνει δίλιο, μπορεί να γίνει ή δεν να μην γίνει. Ξεκινάει ο Ατζελίνος. Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξανάρθει. Αμάν, να βρούμε κανένα τέτοιο μπελάλε. Κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρί. Να μας κάνει καμιά μήνυση Βασούλα. Γιατί να μας κάνει. Εμείς δεν κάνουμε και τίποτα. Κάνει μήνυση τον άντρα της. Πήγε με το κοριτσάκι. Διαζύγιο! Να του λέει από εδώ. Αυτός φωτογραφία με την άλλη με την κοιλιά. Φαντάζεσαι. Κοιλάτη. Να βρούμε έναν τρόπο να χωρίσουμε σαν φίλοι. Να κάνουμε έναν έρωτα όλα τρέλα. Ε, φίλε, γίνονται ή δεν γίνονται αυτά. Γίνονται κι αυτά. Άμα τον έχεις εδώ πέρα, πούμε. Τι να σου κάνει. Τι να σου κάνει, πού να πάει. Ο Ζουμπάς. Έλα εδώ ρε. Παπ, ξέρει. Εκεί άντε έλεξε τον. Δεν ελέγχεται. Δεν ελέγχεται. Και είναι λέω, και οι Ολλανδέζοι είναι Ολλανδές. Τώρα ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ, ο Ιστός, η Σημαία, το Κοντάρι, το Σκηνή, το Πανί και ο Σταυρός επάνω όλα μαζί που συμβουλίζουν τον Αντζελίνο Βιερίνια, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Δεν κάνει πιστεύω. Ε? Δεν κάνει. Δεν κάνει τέτοια πράγματα. Είναι σοβαρό. Δεν έχει δώσει. Τσαγάκι με την Ολλανδέζα και σπίτι τη. Γεια. Βράμα πάει με την Ολλανδέζα, μπελάδα βρούμε. Για να μην πάμε καθόλου. Και πού να πάει, κάτω στι Μπουργκέ. Να μην πάει. Κουκουλάτι.
Να έρθει στον Άρη. Μπελάς. Εδώ θα είναι όμως, στη Θεσσαλονίκη τα ίδια. Μπελάς. Άσε που είναι και πιο κοντά στο σπίτι του. Ναι, αλλά κοίταξε τώρα. Η προπόνηση εμείς κάνουμε μαζί εκεί. Τους Αριανούς. Τα χαλάει με όλους τους παοξίδες. Μπορεί να είναι τέτοιο, να ενωθούν όλοι. Παοκάρις μαζί, να κάνουμε το παοκάρις. Τι να ενωθούμε. Να ενωθούν κάτω από τις φτερούγες του. Του Αντζελίνου. Ναι. Ενθώ εγώ. Με τον Κυρκώστα, τον Αριανό και τον Πασχάλη. Είσαι τρελός, ρε. Πασχάλης είναι Ολυμπιακάρα. Παπάς Ολυμπιακάρα. Αριανάρα είναι, αλλά ντρέπεται να το πει. Όχι, ρε Σιγιώργο. Ρε φίλε, με τον Άρη, άμα λέει είμαι Αριανός. 30-40 χρόνια ο Πάουκ έχει καλύτερη ομάδα. Γίνεται Ολυμπιακός. Σου λέει, μιλά τώρα, μωρή κουφάλα. Αλλά είμαι και φίλος του Άρη. Βλέπω, ωραία. Όπως είναι ο Κυρκώστας που λέει. Είμαι ΑΕΚ. ΑΕΚ, είμαι πιερικός πρώτα. Πιερικό, ναι. Αλλά υποστηρίζω και ΑΕΚ. Πες μου μια φορά που είπε μια στραβή κουβέντα για τον Άρη. Δεν είπε. Ποτέ. Ο γιος του είναι σουπεράς. Ναι. Βέβαια. Δικό σας χέρι. Δικό μας άνθρωπος. Δικό σας χέρι. Ήταν και πρόεδρος εκεί του Super 3 της Κορίνθου που μένει. Κατερίνης. Πρόεδρος δεν ήταν. Μπορεί να ήταν. Πρόεδρος. Πάντως ήταν μέσα στο σύνδεσμο κτλ. Πήγαινε τον Κυρκώστα εκεί, τον κάνανε επίτιμο μέλος, τον δώσαν ήπιανε μπύρες όλοι μαζί, το σηκώσαν στα χέρια, τον πετούσαν ψηλά, έπεφτε ο Κυρκώστα στο πανί, τον ξαναπετούσανε. Είναι τέτοιος. Θυμήθηκε τα παλιά του Πυρικού. Και αν, ναι, και αν τον πεις, θα σου πει ότι τον Άρη τον αγαπάω, διότι παίξαμε τρεις φορές στο γήπεδο του Μπαράζ και το πήραμε και τις τρεις. Δηλαδή, ρε Κυρκώστα, άμα έπαιζε στις Φενέρμπαξε τρεις φορές Μπαράζ και το έπαιρνες, δεν γινόσουν Τούρκος. Μωάμεθ, αλαλαλαλαλαχ, Σαμπαχίρ. Πώς θα γίνει, ρε φίλε, εν πάση περιπτώσει. Και λέμε τώρα. Δεν τα κάνει αυτά. Δεν τα κάνει. Δεν τα κάνει. Αλλά μπορείς να ορκιστείς τα παιδιά σου ότι δεν θα γίνουν. Δεν γίνονται, δεν έχει γίνει. Δηλαδή, γιατί όταν και ένα πράγμα. Μπορεί να είναι αδυναμία κάποια στιγμή, να έχει μια αδυναμία ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε να έχουμε μια αδυναμία. Αυτός. Αυτός. Εμείς όχι. Εμείς γιατί δεν μπορούμε, δηλαδή, και μπορεί αυτός που είναι και κοντός. Για κάτσε, ρε φίλε. Αυτός έχει περισσότερες. Έχει και 2 μέτρα άντρες. Άλλο αυτό. Αυτός έχει και βαριά αυτά. Το είχαν γράψει και σε αυτό. Δεν ξέρεις πόσο βαριά είναι τα αυτά του. Έχει, εντάξει. Τι να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορείς να βγαίνεις και τα δείχνεις στον κόσμο, άρα η παρουσία μετράει, άρα σε έχω κάνει ζουμπά να πούμε κοιμά. Γι' αυτό άμα το βάλουμε σε σύγκριση. Ναι, άρα αφού μπορεί αυτός και δεν μπορώ εγώ ρε φίλε και εσύ. Άντε εσύ δεν μπορείς εγώ, τι παλιός πλέει, παλιός κούκλος. Δηλαδή ακόμα έτσι λίγο, άμα ξέρω εγώ τι, που αφουμαριστούμε, που να βρίσκει μπροστά μου. Ο Πορτογάλος. Έχεις ένα point σε αυτό. Δεν έχω. Στο δίνω, στο δίνω, στο να, δίνω. Να, σε ευχαριστώ. Είσαι μεγάλος, είσαι βουνό. Ο αρχηγός είναι αρχηγός, αλλά και εσύ είσαι εσύ. Άσε τώρα αρχηγός, εγώ ήμουν αρχηγός στη γειτονιά μου. Πώς θα γίνει. Τι αρχηγός, δηλαδή, σαν και αυτό να ξέρει πώς αρχηγός ήρθε. Τους έφαγες, τα άλλα τους έκανες, όλους. Εγώ κανένα δεν έκανα, τους αυτούς που αγάπησε τους κράτησε. Σκαρτάδο αρχηγό, Βασιλάκο αρχηγό, Αλεξανδρίδη Κυριάκο αρχηγό, Σαράφη αρχηγό. Κούδα. Κούδα αρχηγό, Κούλη Αποστολίδη αρχηγό, το Γιώργαρο τον Κούδα αρχηγό, Γιάννη Γούνα αρχηγό, Κωστή. Ο Γούναρης έφυγε όμως. Ε, ο Γούναρης δεν έφυγε. Καλά, πήγε 3 χρόνια στον Ολυμπιακό να φτιαχτεί το παιδί, ξαναγύρισε εδώ. Εντάξει. Άστον, δεν είναι καλά. Εντάξει. Δεν είναι. Πέρασε δράμα, περνάει δράμα. Ο Θεός να το δώσει δύναμη. Λοιπόν, είχα αρχηγούς. Σκαρτάδα, βέβαια, σουβλάκια ψήνει. Αυτό πάλι. Βάλε τώρα το Σκαρτάδο, τώρα άσε με σε παρακαλώ πολύ, τώρα Παυλάρα είχα. Αν είχε Παυλάρα Γκαρσία. Όχι Γκαρσία, Παυλάρα Γκαρσία. Κράτησε ψηλά τη σημαία του ΠΑΟΚ. Μπατήρια δε. Γάρ. Και τι είπε, εγώ θέλω να τελειώσω την καριέρα μου στον ΠΑΟΚ. Πόσο παίρνω, 600, 400. Στην Ξάνθη πήγε. Τον διώξανε, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Τον φάγανε. Πήγε 15 μέρες, δεν πιάνε. Τον φάγανε. Δεν τον φάγανε καθόλου. Τον έφαγε ο Δόνης. Καθόλου, κανένας Δόνης δεν τον έφαγε. Έφαγε 4 προπονητές. Μέχρι να πάρει χαμπάρι ότι πρέπει να σταματήσει το ποδόσφαιρο. Θα σου το πω μετά το διάλειμμα. Πώς τον φάγανε, στον αέρα.
ξεκίνησε να τρώει κόσμο από τον Ιταλό, ένα μπαρέτα, πώς το λέγανε. Ναι, κουμπάρστα. Τον έφαγε, να πούμε, στον αέρα αυτό, να, από εκεί, με το που το έφτα. Μετά πλάχουσε το Δόνι, κυνήγησε τον Μπόλωνη και τον έφαγε στο τέλος ένας Γερμανός που ήρθε. Ο Στέφενς. Ο Στέφενς. Εκεί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν μπορούν. Το παιχνίδι. Δεν το αποδέχονται. Άμα δεν το αποδέχεσαι, ο κόσμος όμως άρχισε να γκρινιάζει. Και... Έχω άλλη άποψη του Γκαρσία σε αυτό το πράγμα. Θα σου το πω μετά το διάλειμμα. Τι άποψη, εγώ βλέπω ότι έβαγε 4 προπονητές. Θα σου πω! Με φωνάζει. Διάλειμμα. Καλά, ρε παπά. Αφιερωμένο στο πρόεδρο, θα έλεγα. Στον αρχηγό. Σου κανά και με κατέληψες. Γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Τι σου κανά και με κατέληψες. Γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Αυτός μόνο αυτό το τραγούδι πρέπει να έχει. Ποιος, Τσανετής? Καλά. Το γνωστό το εννοώ. Πολλά. Έχει κι άλλα. Πολλά, ρε. Είμαι αδιάβασος, το δέχομαι σε αυτό. Μετά τους Καζαντζίδες που ήταν οι κορυφές, Τσανετής. Τους Μπιθικότσιδες, τους γίγαντες εκείνης της εποχής. Νομίζω έχει γίνει και εκείνο που λέει με το Βοριά. Δεν ξέρω, έχει βγάλει πολλά τραγούδια Τσανετής. Πάνω Τσανετής. Αυτός δεν είναι. Ναι. Δώσε. Σε χάσα και χάθηκε το φως μου και σαν τέλειο τα σκοτάδια πάντα περπατώ. Ένα μεγάλο λάθος έκανες, αγαπητέ Ανδρέα. Ανδρέα δεν λέγεται? Ναι, Ανδρέας. Ανδρέας. Παγίου Ανδρέας, στην Πάτρα. Αγίου εκεί γιορτάζει. Ναι. Πατρινός είναι ο Αντζελίνο, το ξέρω, τον είχα για Πορτογάλο. Αυτή η ίδια, η ίδια φάρα. Κατέληψες, γύρισε πίσω γιατί μου έλειψες. Τι σου κάνα και με κατέληψες. Θες να ανοίξεις γραμμές? Ανοίξεις γραμμές. Άμα πάρει ο Κοσμάκης, θα το βγάλουμε να μιλήσει. Να τελειώσω από την πρασούλα μου. Ναι. Ποιο, βασικά που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Δεν το έχω μάθει ακόμα. 2-31-0. Ναι, αυτό είναι σίγουρο, ορκίζομαι στα παιδιά μου. Πες το επόμενο εσύ. 2-87. Οχτάρια είναι τα άλλα. Ναι, 8-8-8. Ναι, τεράστιο. Γίγαντα. Πω. Πρωτοπόρε. Αφεντικό της πόλης. Κι άλλο. Φτιάξε με. Εφυγές και κλέντανε. Στηρίχτηκες. Πρόεδρε. Αρχηγέ. Στηρίχτηκες στους δημοσιογράφους και στους παραγωγούς για να βρεις το δίκιο σου. Και όσο μιλούσαν για σένα, τόσο στράβωνε ο αρχηγός. Γιατί έβαλες δυστυχώς το κεφάλι σου πάνω από εκεί που υπάρχει η κόκκινη γραμμή. Γιατί πάνω από την κόκκινη γραμμή είναι ο αρχηγός. Και να σου πω κάτι, φίλε, εκεί που θα πας, στα ξένα ή σε μια άλλη πόλη ή ακόμα και στην πόλη μας, μπορεί να πας στον Ηρακλή να βοηθήσει το γυραιό. Ήρθε και στο Βόλι αυτός που είπα, ξεχάστε το Σαραβίδι. Τον άκουσα σήμερα. Ο Μαχράτζε Τζατζάτζε, πώς τον έκανε. Μαχράτζε Τζατζάτζε. Ελληνικά μιλούσε. Αυτός είναι Ελληνάρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα ελληνικά που μιλάει ήταν σαν να μιλούσε ένας το δεντροπόταμο. Γιατί ρε, δεν είναι Έλληνες αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, επειδή είναι λίγο πιο μελαμψοί. Δεν έχω γνωρίσει εγώ 5 Αριανούς στο δεντροπόταμο και δεν το πίστευα. Έλα ρε φίλε, είχε Αριανούς. Δεν το πίστευα. Έχει Αριανούς στο δεντροπόταμο. Και τσατίστηκε κιόλας ο άλλος που τον είπα, με κοροϊδεύεις. Είσαι παπάς του είπα. Άντε, και τσατίστηκε, ναι. Με τον άνθρωπο. Ωραία είναι στο δεντροπόταμο. Ναι, να πάμε να πάρουμε ένα σπίτι να το. Έχω περάσει 2 φορές. Εξοχικό. Θερινό. Ούτως ή άλλως θερινό θα το κάνουμε. Δεν θα μείνει τίποτα. Ακροατές μας είναι στο δεντροπόταμο. Άντε, ρε. Ναι. Έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Ναι. Με τρομοκρατείς με αυτά που μου λες τώρα. Δεν πειράζει. Όλοι καλοί είναι. Λοιπόν, για λέγε. Έχεις τις γραμμές. Ναι, έβαλε και να ξέρεις κάτι, Αντζελίνο. Ποτέ δεν θα ξεχνάς ποιος είναι ο υπουργός, ο αρχηγός, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός,
Ο Λεφτάς, γιατί αυτός δεν το ξεχνάει ποτέ, φίλε. Και όταν στραβώνεις σε αυτόν που σε ευεργετεί σε αυτή την ηλικία που είσαι, να ξέρεις μπορεί να το πάρει και στραβά. Και αν το πάρει στραβά, μάματα με κεφαλαία γράμματα. Άντε τραβήξου τώρα. Στο καλό να πας. Μπιμπί που Πειραιάς. Η Αθήνα και ο Πειραιάς. Πάρε τη γραμμή. Ήμουν live σε εκείνη την εκπομπή που σε πήρε τηλέφωνο ο άλλος. Και τον είπε στον αέρα, στον αέρα. Και να σου πω και κάτι. Και εσύ και ο Πειραιάς. Το έχεις πει αυτό στον αέρα. Για φυλακή ήμασταν. Στον Extra Sport. Ναι, για φυλακή ήμασταν. Έκανα εκπομπή βράδυ μετά τον τελικό Άρης Ολυμπιακός στο Καφτατζόγλιο. Εγώ με την Ελενίτσα την Τζολάκη τότε. Και φεύγοντας, παίρνανε οι Ολυμπιακοί που ακούγανε την εκπομπή, μπαίνανε στα ραδιόφωνα, ξέρω εγώ τι, και μας παίρνανε και μας βρίζανε. Όσο, εντάξει, μετά σε κάποια δόση βρίσαν την Ελενίτσα. Και εκεί την ακούσανε, να πούμε. Και βγαίνω έξω και βλέπω παιδιά με μηχανές, με αυτά, κόσμος, έξω από το στούντιο. Η Ελενίτσα φοβήθηκε. Κύριε Γιώργο, λέει, του λέω, μη σε νοιάζει. Δικά μας χέρια είναι. Και μας πήραν συνοδεία και κορνάραν από πίσω. Βγήκε ο κόσμος, δίπλα είναι το μετρό γινόταν. Από τότε είναι το μετρό, μη δάρεις τώρα. Από τώρα βγήκανε οι εργαζόμενοι από το μετρό και μας χειροκροτούσαν. Η Ελενίτσα έγινε το λέει, το είπε και στην ΕΣΕΜΕΑ εκπομπή. Στην Αθήνα. Ένας παπάς είναι. Έλα ρε. Έλα ρε. Έλα ρε. Έλα ρε παπά. Παπά. Τι γίνεται ρε καραπαπάδες και δύο. Μια χαρά. Καραπαπάδες. Κακό. Καραπαπάδες και δύο. Πισαριστή. Δεν μου λέει λίγο. Τσομπά. Αρέσει που ρες. Δεν μου λες. Εσύ πρέπει να είσαι ρε μεγάλη θρακιώτης. Μπα. Όχι. Όχι, κάτσε, περίμενε, θα το πω. Για πες εσύ ρε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ανάμεσα Κατερίνη Κυλκής εκεί. Όχι. Ανάμεσα. Πιάνει εκείνη τη τέτοια. Πλατανότοπο και Χρυσούπολη. Άμπρα. Δεν άκουσες. Πού ξέρει ο άλλος, από αυτό που είπες, πού ξέρει ο άλλος. Ξέρεις που είναι ο Πλατανότοπος, που έχει καλή σούπα. Χρυσούπολη, από εκεί που είναι ο Ζαγόρ. Ξέρω που είναι Χρυσούπολη. Αυτός είναι από την Πέραμο, ρε. Από τη Νέα Πέραμο. Νέα Πέραμο Καβάλας. Εγώ έχω πάει στην Τουρκική την Πέραμο. Α, πήγες στα Πέραμο, στο Πέραμο. Έχω πάει και στη Νέα Πέραμο. Ωραία πράγματα είναι εκεί. Από εκείνη, το ήξερες εσύ και με πουλάς παπά καλά, τώρα. Καλά, τι θα έκανα. Λέγε ρε παπά. Θα πάρω το Βιερίνια στο λιμάνι ρε κορόιδα και εσύ θα το βάλω να κάθε μαζί με το Μαρινάκι και να σας βλέπω να τρώτε τέσσερα. Να σου δώσω και το Μαουρίτσιο δώρο. Δώσ' τον. Πάρ' τους και τους δύο εκεί. Το Μπασκαλάκι, τα άλλα. Πάρε εσύ το Στογένσκι αυτό που πήρες, πώς το λένε το Αρναούτογλου. Σβιτσεύσκι. Το Στογένσκι. Αυτό. Δεν μου λες. Τι πίνεις, κανένα τσίπουρο, πίνεις, μπα, αποκλείεται τσίπουρα. Ούτε, ούτε. Τάπια. Αυτό τώρα θα πάει τώρα σε λικέρα. Μπα. Όχι, λικέρ σου λέω. Το τερμάτισε τώρα. Της γυναίκας του, εκεί πέρα, έχει κάνει για να δίνεις τις φίλες της που πάνε σε εκείνα τα ποτηράκια με το φοντάν. Και όταν μένει να πούμε, είναι κανένα δυο γουλιές. Καρά φοντάν. Τέτοια κάνεις. Τέτοια κάνω όλη τη μέρα. Τανάσκελο κάνω, τον Μπρούντο κάνω. Θα το πάρω το Βιερίνια στο λιμάνι κορόιδα. Αμάρε. Και θα στηρίζετε όλοι μαζί. Τι να θα το κάνεις. Θα του δώσω τις ακαδημίες. Θα τον βαλτσαμώσεις ρε, σαν τον Ελσίντη είναι αυτός ρε, που τον βάλαν όρθιο να πούμε για να κυνηγεία τους Άραβες που είχε πεθάνει. Τι να το κάνεις ρε, παπά να πούμε. Σ' αυτό έχεις ένα δίκιο Γιώργα. Δεν τα έχω ρε μεγάλε. Δίκια που δεν τα βρεις όμως χρόνια τώρα. Σία βλέπεις, Σία Παύλε. Έχει να δώσει το Σιάκι ρε φίλε. Βλέπεις αυτή να την αγρή. Αυτή η θίτσα ποια είναι. Η θίτσα είναι. Είναι η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πολύ καλή κυρία, εξαιρετική. Ευτέρπη Κουτζαμάνη. Εξαιρετική. Κουτζαμάνη. Το ξέρεις ποιος ήταν ο Κουτζαμάνης, ρε Βρωμοκαβαλιώτη. Κουτζαμάνης ήταν αυτός που έφαγε τον Μπραγκυλά.
Ναι. Το λαμπρούκο, το λαμπράκι, λαμπράκι, το λαμπράκι. Γιατί το... το λαμπράκι. Από το τρίκυκλο του δώσε μια Ολυμπιακή. Αυτός οδηγούσε το τρίκυκλο. Πίσω στο τρίκυκλο καθόταν ένας Εμμανουηλίδης. Αυτός που το χτύπησε με τον κλόψ ήταν ο Εμμανουηλίδης. Ο Λαμπράκης, το... ο Κοτζαμάνης το οδηγούσε το τρίκυκλο. Ιστορία είσαι, κουφάλα. Από Μέγα Αλέξανδρο μέχρι το Λαμπράκι πας. Ιστορία με πόδια είναι ο άνθρωπος. Εγκυκλοπαίδε με πόδια. Ναι. Αρχηγέ. Έλα. Εγώ τι έχω τραβήξει με αυτόν δεν μπορεί να καταλάβεις. Αλλά τον αγαπάω, ο φίλος μου είναι τον αγαπώ, τον αγαπώ. Με έχει κάνει... Αλλά έχω τραβήξει πολύ πράγμα. Μια μέρα ανεβαίνω τη σκάλα και ορμάει ένα φάντασμα με ένα μαχαίρι στο χέρι. Ήταν σπιτον οικοκύρης μου αυτός. Με έχει κάνει τις... Αλήθεια λες. Βασικά το ξεκίνησα εγώ. Έμενα στο ξενοδοχείο και κάτω ήταν το σπίτι του. Και αυτό ήταν και έκανε πλέζ στην περάντα. Και άρχισα να πετάω χωρίς να το ξέρω. Πράγματα από το μπαλκόνι. Είχα κλεισμένα τα αυτά. Όταν δεν κοίταζε, πετούσα. Μου είχα εκεί, στην πέρα μου ένα βιβλίο, μανταλάκια. Τα παλιά τα χρόνια. Ναι, ρε, φίλε, πριν 30 χρόνια. Και μετά, όταν έφυγα από το ξενοδοχείο και νίκιασα στο σπίτι του, έπεσε δεν άντεξε. Με έκανε πλάκες χοντρές. Τι κουφάλα. Ναι. Το ακούς, φυσάει ο αέρας. Ορίστε. Κρέας. Κρέας από τι κομμάτι, θες μπούτι, θες στήθος ή θες απλά κρέας. Σφάστονα, ηχολήπτη. Τον έσφαξα. Ήθελε σφάξιμο αυτό. Ο κρέας. Εκείνος ήταν ωραίος ο... στην Περαία, ήτανε. Όχι. Ποιος παιδί μου, ναι. Με τα κρέατα. Μπαξέ νομίζω. Εκεί, κατά εκεί ήτανε. Ο Παναγιώτης. Καλά θυμάμαι. Καλά θυμάμαι. Η μνήμη δεν είμαι καλός, αλλά κάποια μέρα θυμάμαι. Είναι ωραίος. Ωραίος ήτανε. Ναι, εντάξει. Κανονικά και τα κρεατάκια μας βόλευε και μας έφτιαχνε. Αλλά και εσύ μπιμπελό τον είχες. Τον είχα κουφέτο, ρε. Όλη πόλη έλεγε κρέας. Ναι. Πασκάλ σε Ολυμπιακάρα. Δεν του βγαίνει η φωνή του σουρουμενάκια με τα τσίπουρα. Τα τσίπουρα, ο Μαρινάκης σου στέλνει τσίπουρα τόσο πολλά για να ψοφήσεις, να πεθάνεις, ρε κουφάρα. Να σουρώσεις. Λοιπόν, αύριο. Ναι, άστο. Αύριο το πρωί, άμα δεν ψυχαλίζει. Αν δεν ψυχαλίζει. Περίμενε. Θα έχει ήλιο. Περίμενε με θάρτο. Α. Θα φέρεις το τσίπουρο του Μαρινάκη. Ναι. Ναι, 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 ναι. Μα, το πιστεύεις, Παύλε. Το λέει τρία χρόνια αυτό. Το τσούκ. Είναι παπάς. Από εσύ. Ο Πασχάλης. Ο Πασχάλης δεν είναι παπάς, αγόρι μου. Ο Πασχάλης είναι ό,τι λέει. Είναι σαν να έχει βάλει 10 υπογραφές. Ποιος είσαι, ο Μαχμούτ Αλ Αχμάνι? Όχι, με αυτός που δεν του αρέσει να του κάνουν αυτό, δεν κάνει αυτό που δεν του αρέσει να του κάνουν. Δυσκολία πράγμα. Δεν του αρέσει, δεν του αρέσει να του κάνουν, δηλαδή να το κάνεις εσύ και μετά να μην το κάνει ο άλλος, κάτι τέτοιο. Όχι, όχι, δεν κάνω. Αυτό που δεν αρέσει να μου κάνουν. Τότε γιατί... Είσαι Ολυμπιακός. Είσαι Ολυμπιακός, ρε φίλε. Να, το είπα πάρα. Γιατί δεν θέλω να σας βλέπω. Α, είσαι ωραίος. Δεν θέλω να σας βλέπω. Εμάς σου στάει, ρε φίλε. Εντάξει. Όχι. Εκεί ψηλά που είμαι και τώρα ήρθε το φλαράκι μου ο Άρης. Λοιπόν, δεν σας βλέπουμε. Τέταρτος είσαι. Τι βάζεις, ρε, τη βρωμοφάτσα σου με τον Άρη. Τέταρτος είσαι. Α, ο Άρης πρώτος είναι. Εγώ είμαι δεύτερος. Άμα θα γίνει πόλεμος, ναι. Αυτή τη στιγμή και διακοπή το πρωτάθλημα είναι πρωταθλητής ο Άρης. Και δεύτερος ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚΑΡΑ! Θα βγω κι εγώ Champions League. Εσύ θα παίξεις κοφέτε, πώς το λένε αυτό το αστείο. Πώς το λένε αυτό το αστείο. Πόλεμος. Ένα αστείο. Πόλεμος δεν πρέπει. Πόλεμος δεν πρόκειται να γίνει, οπότε έχουμε μέλλον. Δεν πρόκειται, από εδώ και πέρα δεν πρόκειται να πάρεις τίποτα. Ήδη ο φάκελος ταξιδεύει για τη Γενέβη. Θα περάσει πειθαρχικό και θα σε αποβάλουν από το ελληνικό πρωτάθλημα, να ξέρεις. Την ωραία Γενέβη.
Και λίγο να σου πω κάτι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, εσείς οι παοξίδες δεν εκμεταλλεύτηκατε τον ενθουσιασμό του Ιβάν. Ο Ιβάν τα έχει πάρει, έχει πάρει ανάποδες, γι' αυτό δεν κατεβαίνει Ελλάδα και έχετε χάσει τα πάντα. Λοιπόν, ο λόγος που γίνεται αυτό που γίνεται στον ΠΑΟΚ, γι' αυτό να τα ακούσουν όλοι, είναι ότι κουσουρεύει τα συμβόλαια τα μεγάλα, που όταν σας αφήσει να, μπορείτε να τα απεξέλθετε μόνοι σας. Ποια είναι τα μεγάλα τα συμβόλαια? Και ποιος θα φύγει? Τα 1,5 εκατομμύρια, το 1,200. Πού είναι αυτά, δεν όλα υπάρχουν, βλέπεις, φίλε. Ποιος θα έχει? Μπράβο, ναι. Ποιος θα έχει κόψει αυτά? Άνα, μπράβο, δεν τους έδιωξε. Δεν έκοψε συμβόλαιο, ούτε έδιωξε κανέναν. Όποιος τελείωσε το συμβόλαιό του πήγε στην ευχή του Θεού. Γιατί το βρωμίζεις το θέμα έτσι? Γιατί, το, γιατί το υποβαθμίζεις? Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν διώξαμε κανέναν. Και να σου πω, τους κάνανε και πολύ καλές προτάσεις. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όλα τα συμβόλαια είναι κάτω από 500 χιλιάρικα και τα έχει κάνει γιατί αυτός θα την κάνει να φύγει. Φύγανε οι δύο αρχηγοί, ο ένας τον Οπέλκα, ο άλλος τον Οβιερίνια και ο τρίτος αρχηγός είναι αυτός. Και όταν φύγει να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε. Γιατί σας βαρέθηκε και θα την κοπανίσει. Αυτό σου το λέω σήμερα, όπως έχω πει πολλά πράγματα μέχρι τώρα και είπες δίκιο είχε εκείνος ο παπάς που μας τα έλεγε και τον ακούγαμε. Σας το λέω από τώρα για να δείτε ότι και σε αυτό το πράγμα θα επαληθευτώ. Και εγώ σου λέω ότι ο Μαρινάκης ερωτεύεται μία Κογκολέζα μάγισσα, ναι. Η οποία τον κάνει μασάζ για να του φύγει το αυτό και του κάνει κάτι με αυτά για τη γυμνάσια και τον έχει περδίκη και την ερωτεύεται και φεύγει για την Ταγκανίκα. Ναι. Εσύ λοιπόν, τι θα κάνεις, μου λες που δεν είσαι συνηθισμένος, να σου πω κάτι Πασχάλη, να το θυμάσαι. Να σου πω κάτι, ναι. Να το θυμάσαι. Έχω κάνει πολλά χρόνια στο βουνό. Δεν ξέρεις πόσο δυσκολεύτηκα τα πρώτα χρόνια. Μετά έμαθα που είναι η πηγή, από που περνάνε οι λαγοί, έμαθα να τρώω μανιτάρια, να τρώω σκατζόχυρους, να τρώω σαύρες. Την έβγαλα. Και πάνω από το βουνό σου έκανα και πόλεμο. Άμα ανεβείς εσύ ρε Φλωρούμπα στο βουνό, θα σε φάνει αλεπές ρε και οι σαύρες μέσα σε 10 μέρες. Εκεί να δεις τι έχεις να τραβήξεις. Ήδη μένω στο βουνό. Καλά. Και το ξέρεις πολύ καλά. Καλά, λοιπόν, πες. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα είπες ότι αν ερωτηθεί ο Μαρινάκης, από ποια, από πού? Ταγκανίκα. Μπράβο. Αραπίνες, λάγνες, ερωτιάρες, με ουίσκι, με γλυκές κιθάρες. Λοιπόν, ο Μαρινάκης μπορεί να ερωτηθεί στο τεράστια, στα τεράστια, παντοδύναμα, Ολυμπιακά, ούμπαλά του. Τι θα κάνεις? Να τελειώσω. Πώς να τελειώσω. Πώς θα ανέβεις στο βουνό ρε παπά? Να τελειώσω. Λοιπόν, ο Μαρινάκης μπορεί να ερωτευτεί την Ταγκανίκα, αλλά επειδή είναι χοντρός δεν θα τον ερωτευτεί αυτή. Α, επομένως χαλάει το ειδήλιο, χαλάει. Αυτή τη βλακώδη θεωρία είναι δικιά σου ή την είπε κανένας άλλος? Εδώ είπαμε ότι χτες ήρθε η πιο άσχημη. Είπε ο κύριος Βασίλης, είπε, ποιος το είπε, ο ότι κύριος Βασίλης, η πιο άσχημη σε όλο τον κόσμο, ήρθε με 4 καράβια για να παντρευτεί το δικό μας το κουκλάκι, το ζωγραφιστό. Δεν θα παντρευτεί η Κογκολέζα το Μαρινάκι? Παπά, έφυγες. Έχει, ναι, έφυγε, ναι. Τον έσφαξα. Σε χειροκροτώ ρε φίλε, είσαι ωραίος. Είσαι σοφός. Ναι, κατά. Ναι. Το σφάξατε. Το σφάξαμε. Τι τον κάναμε ρε. Τον παπά. Μόλις άκουσα τη φωνή του έπρεπε να βγω. Ρίχτου πράγμα. Δεν γίνεται. Δημόπουλος χωρίς του Πασχάλη Ολυμπιακάρα δεν γίνεται. Πρέπει να μαλώσω μαζί του. Κοίταξε, επειδή σε έχω δει και είσαι και βαρβάτος, δεν είμαι όχι στα χέρια, στα λόγια. Ναι, πάντα. Είμαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν είμαι κανένας. Γι' αυτό παίρνεις αυτή την εκπομπή, γιατί είμαστε κι εμείς σοβαροί. Βέβαια, βέβαια. Ακριβώς.
Βέβαια. Δεν έχεις, Παύλο. Έλα. Δεν έχεις δίπλα τον δάσκαλο. Ποτέ. Εγώ το σέβομαι τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος είναι δάσκαλος. Τελείωσε. Έτσι, Γιώργος Συρίγος με το όνομα. Δημητράκη. Με γλυκάνισο ναι, ή χωρίς γλυκάνισο είναι. Τι. Με γλυκάνισο είναι χωρίς. Το τσιπουράκι. Ναι. Πάντα με γλυκάνισο. Όταν βάζω λίγο παγάκι μέσα να βλέπω να, να ασπρίζει. Ασπρίζει. Ναι, να γίνεται ασπεστέ. Με αρέσει, εμένα μ' αρέσει γενικά στη ζωή μου να έχω γεύσεις. Όχι σκέτα. Σκέτο ενόπνευμα. Θέλω να έχει και κάτι της μέσα. Έτσι έχω συνηθίσει. Τώρα άλλοι μπορούν να έχουν άλλη γεύση συγνωσία. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του. Επειδή... Τώρα... Ναι, σ' ακούω. Λάλα το. Όχι, ήθελες κάτι να μου πεις. Θέλω να δω με το πόσο εγώ είσαι. Εγώ σέβομαι εσένα, πες μου, εσένα, τι θες. Θέλω να δω με το πόσο είσαι. Προπαίδεια, ξέρεις. Τώρα τι ερώτηση είναι αυτή που ναι, μου κάνει. Φίλε, 7-7, ας πούμε, ξέρεις πώς το κάνει. Όχι. 7-7-49. Α, σου κάνω μια πιο εύκολη αυτή. 7 και 5, ναι. 11 ή 11. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις. 11 ή 11. Βρε, αν είσαι εσύ αρχιμανδρίτης, εγώ είμαι πατριάρχης. Τον κόβω. Τον κόβω. Στείλ τον διάβαστο. Άλλος ένας και διάλειμμα. Κάνει 7 και 5. Με πλήγωσε. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Γεια. Συρίγο και Παύλο, γεια σας. Γεια εγώ σας. Ήθελα πάλι για τον Πασκάλι να πω κάτι. Ρίχτου πράγμα ρε τον άνθρωπο. Αυτός ο Πασκάλις, τον άκουσα μια φορά στην Έρα Σπορ, ρε παιδιά. Να το δείτε πώς πενεύεται να πούμε. Λέει Ολυμπιακάρα από τη Βόρεια Ελλάδα, από Θεσσαλονίκη. Τους έχω κάνει, λέει, άνω κάτω. Ρε παιδιά, ξέρετε πόσο καιρό ήθελα να το πω αυτό το πράγμα, θα έσκαγα. Πολύ πενεύεται αυτός ο άνθρωπος. Πάρα πολύ. Είχε βάλει κάποτε στο σταθμό που έκλεισε με κάποιον στήσιμα ότι δεν θα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και εξαφανίστηκε, δεν ξαναπήρε τηλέφωνο. Και εμένα με χρωστάει 4 στοιχήματα έχει χάσει από μένα και ένα τσίπουρο που λέει... Εξαφανίστηκε ρε παιδιά να πω. Παπάς. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος πρέπει... Τώρα με συγχωρείτε αν το δέχεις, μπορεί να είναι έμιστος ρε παιδιά, τι γίνεται μπορεί, αυτό. Μπορεί, εγώ... Σίγουρα, τι μπορεί. Σίγουρα, σίγουρα, πιστεύω. Ρε, σίγουρα κι εγώ, τι. Παίρνει, του δίνει. Από τον πρόεδρο. Με το 500. Τι πράγμα άνθρωπος να πούμε. Δηλαδή είναι, εγώ ήθελα να πω κάτι και για τον κύριο Κώστα που παίρνει από την Κατερίνη, είναι μεγάλος εγώ. Κι αυτός Και όχι, αυτός χρονιά, δεν είναι, όχι, εντάξει. Δεν τον θα το κατηγορήσω. Αν θυμάται τη χρονιά που ανέβηκε ο Πιερικός στην Αλφα Εθνική, έπεσε τελευταίο παιχνίδι με τον Εδωσαϊκό, από την Έδωσα είμαι. Και μας κερδίζανε 1-0, τους στοφαρίσαμε. Κλαίγανε ρε παιδιά, να τους δώσουμε το παιχνίδι. Είχαν τότε προπονητή τον Αουρέντικ. Είχαν ένα μασέρ, πήγαινε πίσω από την εστία, έκλαιγε στο τερματοφύλακά μας. Κλαίγανε οι Κατερινιώτα, καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω. Πόσες φορές προσπάθησα να πάρω να έρθω σε αντιπαράθεση εδώ. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε να πω έξω τις κοπέλες να το τον ξέρει, βρούνε. Το ξέρει αυτό το... Έκλαιγε να τους δώσουμε το παιχνίδι. Μόνο που είσαι από την Έδεσα, εγώ σε συμπαθώ τέλος. Και εγώ το συμπαθώ. Είναι αγαπημένο μου πολύ η Έδεσα. Η Έδεσα. Μ' αρέσει πολύ. Τους καταράκτες. Μ' αρέσει που είναι έτσι με πράσινο. Έφυγε, σε σφάξαμε. Γιατί έχει και διάλειμμα. Έχουμε να του πούμε όμως κάτι. Ότι μόλις βγάλουμε τον κύριο Κώστα, θα ψάξουμε τον βρούμε, να του πούμε τα ξεφτιλίκια που μας είπανε από το Εορδαϊκό. Από το. Εδεσαϊκό. Εδεσαϊκό. Εορδαϊκό είναι. Πού είναι, ρε φίλε. Πτολεμαΐς. Δεν είναι Εορδαία ή. Α, Εδεσαϊκό, ε. Και παρακαλούσανε και πηγαίνανε. Πώς τον είπε το προπονητή. Διαφημίσεις. Έφυγε, την έχω χάσει, αυτό δεν είναι. Ναι. Ρε τι πάθαμε. Τον αρχηγό. Ο αρχηγός του ΠΑΟ, Βαντζελίνο, έφυγε. Πάει ο ΠΑΟ, μπράβο ρε. Προφήτης ο Πασχαλάκης. Δεν υπάρχει ΠΑΟ, καμα φύγει ο Βαντζελίνο. Το είπε, δεν το είπε.
Το μίλα είπε. Ρε παπά, το, το είπε. Το είπε, μίλα και εσύ ρε παπά μεγάλα που κάθεσαι από αριστερά και δεν μιλάς. Πάει ο Πάου. Θα παραβλέπετε τον box τώρα. Τελείωσε, έφυγε Ατζελίνο, δεν υπάρχει Πάου. Σαβίδη. Ο Σαβίδης ο φίλος σου άμα θα φύγει θα υπάρχει Πάου. Πώς δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει σαν το Σαβίδη, ξέρεις πόσο. Έτσι θα υπάρχει λοιπόν και ο Πάου επειδή θα φύγει ο Βιερίνη. Βέβαια. Αλλά να σου πω κάτι. Να μου πει. Εσύ σαν ο παδός που είσαι τώρα, εσύ δεν είσαι τώρα να πούμε κανένα. Α, μπράβο. Εσύ δεν είσαι ούτε δημοσιογράφος. Σιός. Μπράβο. Να χαρώ εγώ. Ό,τι είσαι εσύ. Να χαρώ σε εγώ. Ωραίο. Καθαρό παιδί. Βέβαια. Σε ένοιαζε πώς θα δώσει Σαβίδης ή να μείνει ο παίκτης να βοηθήσει να ένα ημίχρονο. Να φύγει για να μην τον ξαναδώ. Άλλο σε ρωτώ. Να φύγει, έχασα ένα πρωτάθλημα μαζί του δύο. Αγωνιστή, γιατί έχασε. Δύο πρωταθλήματα. Πώς έλεγα, ένα το κλέψανε λε. Αυτό που με κλέψαν αυτό θέλει. Γιατί φταίει αυτό. Θε να το εξηγήσω. Για πες. Θα ναι. Αφήσει τελειώσω όμως. Σεβασμός, παρακαλώ. Λοιπόν. Μπαίνει μέσα ο πρόεδρος. Αλόφρον. Για την κλοπή που γίνεται με την κεφαλιά του, του Βαρέλα. Ποιο τον σταμάτησε. Ο Βιερίνη. Ο αρχηγός. Πες μου τη συνέχεια. Σου πω εγώ μια άλλη συνέχεια. Mm. Πού θες να καταλήξεις. Θέλω να καταλήξω ότι έγινε αιτία να φανεί το όπλο και να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ, να μηδενιστεί. Τι λες ρε Γιώργο. Γιατί τι λέω ρε. Τι λες ρε Γιώργο. Συγγνώμη. Εσύ όταν σταμάτησε ο Βιερίνη είδες το όπλο. Όχι. Ε? Όχι. Ποιος το είδε. Και να σου πω ποιοι φταίνε. Για μένα. Δεν μ' άφησε να τελειώσω τη, τη παρακαλώ, σκέψη μου. Παρακαλώ, παρακαλώ. Λέω σε έναν άλλο πλανήτη ρε παιδί μου. Γίνεται το ίδιο. Μπαίνει ο σελληνάνθρωπος, ο Σαβίδης της Σελήνης. Ναι. Κατεβαίνει τα σκαλοπάτια εκεί πέρα. Μπαίνει μέσα Αλόφρον και λέει την ομάδα όλοι έξω. Φεύγουμε. Με το δίκιο του μπήκε Αλόφρον. Με το δίκιο. Το δίκιο δεν το κλέβουμε το δίκιο. Τάσε. Κάνεις. Κακό έκανε δηλαδή ο Αντζελίνο. Τι γίνεται στη Σελήνη. Εγώ λέω απλώς τι έγινε. Περιγράφω τα γεγονότα. Και εσύ πες μου ότι δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι. Λέω μια άλλη παράμετρο. Άμα δεν έμπαινε να το σταματήσει ρε παιδί μου. Στη Σελήνη δεν μπήκε ο, κι άμα... ο περίμενε κι άμα δεν τελείωσε ρε. Φίλε... Τι ήθελε να τραβήξει κουμπούρι και μετά θα σταματήσει. Ναι, αφού δεν μιλάω. Τι να περιμένω. Να σα διώξουν τελείω. Τέλειωσε η εκπομπή, τι να περιμένω. Πώ έχουμε άλλα 20 λεπτά. Να σα διώξουν τελείω από τρει ώρε. Ναι, ρε, αυτό ήθελε, κατάλαβε. Περίμενε. Η φουσκωτή που του πληρώνει και δεν το σταμάτησαν. Ναι, ρε, φίλε. Ρε, περίμενε. Το βουλκανιζατέρ που πληρώνει που τον έχει εκεί πέρα για το φουσκωτό με τον αέρα και δεν το σταμάτησε. Ποιο θα τολμήσει να το σταματήσει. Γιατί ο Αντζελίνο πώ σταμάτησε. Τον έκανε όπ το λέει πρόεδρε, εσύ σφάλμα το λέει εδώ. Αρχηγό. Είναι. Γι' αυτό ναι. Ήταν αρχηγός. Και αυτό σε πείραξε. Ναι. Τι λες ρε Γιώργο. Γιατί ξέρω τη συνέχεια, αλλά δεν με συνέχεια τι ξέρει. Δεν σε συμφέρει. Σταματώ, πε τη συνέχεια. Σταματά, αλλά έτσι πώ το λες είναι σαν να με κάνει χάρη. Με έκλεισε ο περήφανο στο στόμα. Πε, ορίστε. Γιατί ρε, άστο το φτύνει. Χαμηλώσω. Που... Χάλια με. Το χαμήλωσα. Λοιπόν. Όχι, σε ένα χαμηλώσα. Στη Σελήνη λοιπόν, σε ένα ματ Βόρεια Σελήνη, Νότια Σελήνη. Βάζει ένα γκολ ένα σελληνάνθρωπο. Ποια σελήνη, αυτή με το Χόχο που έπεσε ρε, στο Φόσκολο που έγινε βουλευτή, ο Χόχο. Α, εδώ. Εντάξει, θυμάσαι το Χόχο. Σελήνη. Παλιά σου. Εκείνη που την κάνατε υπουργό μετά. Πώ τη λέγατε. Πώ τη λέγατε. Την Κούρκουλο. Την Κουκουρούκια να εκείνη την Power Ranger. Μέγα σε κύριε. Για πε. Να σου πω. Και βάζει γκολ ο σελληνάνθρωπο. Εσύ θα με αφήσει. Εσύ άστον άνθρωπο. Ρε Παύλο, έχει και τον Καρσία τόνο. Βάζει ο Βαρέλα τη Σελήνη. Ναι. Κεφαλιά, γκολάρα, πανηγυρίζουν οι Σελληνάδε. Σελληνιαστήκαμε. Σελληνιαστήκαμε. Αγκαλιάζονται, φιλιούνται. Ναι. Κάνουν, τι κάνουν οι Σελληνάνθρωποι. Μπορεί ναι. Να κάνουν του μύτε του. Σαν του Εσκιμώου. Να χτυπάνε αγκώνε. Ξέρω εγώ τι να αφοδεύουν. Πόσο μπροστά ήταν οι Σελληνάνθρωποι που χτυπούσαν αγκώνε παλιά. Έλατε. Λοιπόν, ευθελίζει τη συζήτηση. Δηλαδή πάει εκεί που θέλει. Θέλει, αλλά δεν αφήνει. Τον προστατεύω. Τον προστατεύω. Εσένα, ναι. Άκου τι εσένα. Γίνεται στην λάθος θα πεις, ναι, πάμε. Άμα πω λάθος. Παρακαλώ. Άντε, γραμμές έχει. Γραμμές έχει. Προκαταβάλεις. Τελειώνουμε τη συζήτηση και πάμε στην επόμενη. Μα σε ξέρω. Δώσε μου ένα λεπτό. Δεν με διακόψει όμως. Άλλωστε είμαι ανταποκριτής από τη Σελήνη. Και εκεί θα χωθείς. Τι έχει κάνει τα υδραυλικά της Σελήνης και ξέρεις και τέτοια το Απόλλων 11 εσύ το έκανες στα βεζίνες. Είχες ράντζο και στη Σελήνη. Τσίος, αλλά κάνω μια σκέψη ρε φίλε. Λες έγινε αυτό. Αν γινότανε το άλλο τι δεν γινότανε. Ποιο άλλο.
Αυτό πάνε σε πω και δεν με αφήνεις. Λοιπόν, πάνε τα πράγματα, μπαίνει μέσα να πούμε ο σελληνάνθρωπος, ο πρόεδρος της Βορείου Σελήνης, ακυρώνεται τον γκολ που βάζει το center back. Ακυρώθηκε και μετά μπήκε. Και μπαίνει μέσα. Ακυρώθηκε και μετά μπήκε. Ακυρώνεται και στη Σελήνη και μπαίνει μέσα. Παύλο, ακυρώθηκε και μετά μπήκε. Εκεί πέφτει πάνω στον Αντζελίνο του της Σελήνης. Του λέει πάρ' την ομάδα να φύγουμε. Βεβαίως πρόεδρε, λέει ο Αντζελίνος. Της Σελήνης. Κάνει έτσι μια την ομάδα όλη στα αποδυτήρια. Ακολουθεί και ο Σαββίδης. Θα φαινόταν το όπλο. Ένα το θέμα. Κατεβαίνει ο διαιτητής κάτω. Πάει και η ΑΕ κάτω. Τι έγινε κάτω στα αποδυτήρια, μου λες. Για λέγε τώρα από εδώ και πέρα, τα λες εσύ. Τους είπε καταρχήν δεν έγινε έτσι. Είδε τον κόλ στην τηλεόραση. Καταρχήν δεν έγινε έτσι. Δεν είπε ότι μια φωτογραφία βγάλαν στα αποδυτήρια, τη στείλανε η Μητασιόν δικέφαλη του Νότου. Εντάξει, οι τρομοκρατημένοι. Τη στείλανε και επειδή ξέραν ότι είναι καθαρό τον γκολ και επειδή χάνεται το πρωτάθλημα. Εάν λοιπόν. Οι υιοθετές σαν αυτήν εδώ είπαν ότι δεν βγαίνουμε γιατί είμαστε τρομοκρατημένοι και δεν βγήκαν. Τους διέταξε και ο διαιτητής βγείτε και δεν βγήκανε. Το θέμα ποιο ήταν. Αν ήταν καθαρά τα πράγματα και αν είχαμε διαιτητές με κάκαλα, έπρεπε να γράψει το φύλλο αγώνος. Εγώ σφύριξα να βγουν έξω να παίξουν και δεν βγήκανε. Εκεί θα είχε ποιητότητα η ΑΕΚ. Με κατάλαβες. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν πήγε ούτε καν να καταθέσει. Ούτε καν να καταθέσει. Την έκανε στη συζήτηση, την έκανε. Τι την έκανα, δεν έφταιγε κανένας. Και να σου πω και κάτι, ρε Γιώργο. Εσύ άφησα. Να απαντήσω εγώ, δεν απαντήσω. Να απαντήσω όταν τελειώσω. Μα που τέλειωσε. Ναι, που εσύ δεν μου λες ότι τέλειωσε. Άμα τελειώσει κι άλλο, μα πιτσιλήσει. Άμα σε πιτσιλήσει. Πόσο δε, γυαλιά φοράμε. Ναι. Είμαστε 3 μέτρα, 4 μέτρα απόσταση. Έχει εσύ, από ό,τι έχω μάθει, 96% γονιμότητα έχει. Λοιπόν, κατεβαίνουν κάτω λόγω τότε. Ο πρόεδρος δεν μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Δεν επιτίθεται στον Λιμπερόπουλο και στον Δημητριάδη. Δεν κάθεται απ' έξω και βγάζει τον μπουφάν. Ο Μίχελ έφταιγε άμα το πας έτσι. Άντε πάλι. Ο Μίχελ πήγε. Άσε με τον Μίχελ. Ναι. Αυτός έφταιγε και το διέκοψε. Εγώ λέω ένα άλλο περιστατικό, ρε φίλε. Πώς, αφού αυτό έγινε πρώτα. Περίμενε. Α. Λέω τι έγινε στη Σελήνη. Οι γραμμές, πες. Ότι στη Σελήνη. Ναι. Μπαίνει ο Ιβάν Σαββίδης στη Σελήνη και λέει έξω η ομάδα. Και η ομάδα τον ακολουθεί στα αποδυτήρια. Θα φαινόταν κανένα όπλο, θα έβγαζε κανένα μπουφάν. Γιατί, επειδή πήγε η ομάδα στα αποδυτήρια, έβγαλε τον μπουφάν. Ρε, δεν πήγε η ομάδα στα αποδυτήρια. Ο Τζελίνο είπε όχι. Νευρίασε αυτό, ναι. Πήγε στην. Α, λες να έπαιρνε δηλαδή την ομάδα και να φεύγει, μόλις τον είπε. Κατευθείαν, ναι. Όπως τον είπανε. Εσύ δηλαδή θες να τιμωρηθούμε κατευθείαν με τη μία. Πώς δηλαδή, αφού φεύγεις, αποχωρείς. Πόσες φορές ρε Τάσο έχεις δει να φεύγει η ομάδα και να ξαναγυρίζει, πες μου εσύ με τα μάτια σου. Πόσες φορές. Αρκετές και άλλες φορές έχω δει να μην γυρίζει όμως. Να μην γυρίζει. Εμείς τα γυρίζαμε. Πού το ξέρεις. Γιατί μπήκε ο διαιτητής. Τον μπατζανάκι του Κορταρέα, τα ξέρεις. Ναι. Και είπε το εξής. Βγαίνετε έξω, τον γκολ μετράει. Ναι. Γιατί το είδε στην τηλεόραση. Πότε το και είπε. Ότι κάτσε από δυτήρια. Όταν έφυγε η ΑΕΚ. Όταν έφυγε η ΑΕΚ. Να χαρώ εγώ. Το είδε λοιπόν κάτι. Και πάει και του λέει: βγαίνετε. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ. Και η ΑΕΚ δεν βγαίνει. Χαζίνει να βγει. Αν δεν υπήρχε το όπλο, ναι. Θα μηδενιζόταν ρε χορόιδο η ΑΕΚ. Αν δεν υπήρχε το όπλο. Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, να πάμε να πάμε στη ρίζα, στην αιτία τότε. Αφού το θέλεις έτσι. Ότι κακώς τον σταμάτησε. Όχι. Α, όχι. Όχι. Να βρούμε τον πραγματικό υπαίτιο πριν το όπλο. Ο Αντζελίνο εννοώ. Γιατί αν δεν ήταν κάτι, δεν θα έμπαινε ο άνθρωπος μέσα με το νόμιμο όπλο που είχε. Εδώ υπάρχει μια περίπτωση στην οποία δεν έχει ξαναγίνει παγκοσμίως αυτό το πράγμα. Διαιτητής και επόπτης με σύμφωνη κοινή γνώμη να δείξουν σέντρα και οι δύο. Σέντρα! Και μετά 7 λεπτά. Να κυρωθεί τον κόλ. Ναι. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Και μπήκε μέσα. Ναι, αν δεν γινόταν λοιπόν αυτό, αν δεν θα είχε κανένα άλλο. Το Σαββίδιστε, γιατί εάν δεν είχε πάρει τον Βιερίνια, δεν θα του σταματούσε. Δεν μου λες. Όταν σου κάρφωσε την κολάρα εκεί με την ΑΕΚ στο κύπελο και κλωτσούσε τα αυτά. Έχασα εγώ το ναι, πόσα πανηγύρια έκανες. Πες μου, αλήθεια πες μου. Πολλά. Και μπορεί να το συμπαθώ και πιο πολύ από εσά. Καλά, γιατί τον κράζεις τότε. Μέχρι ενός σημείου. Μία ερώτηση και φεύγω. Έγινε. Εσύ ήθελες το Βιερίνια για ένα χρόνο ακόμα, για μισό ημίχρονο, για ένα ημίχρονο, ή σε ένιαξε αν θα δώσει η τσέπη του Σαββίδη δύο φράγκα παραπάνω. Εγώ τον Αντζελίνο τον ήθελα και δύο και τρία. Τελειώσαμε. Μου έδωσε την απάντηση. Ευχαριστώ. Ζάχο, άμα είναι πρώτος ο Άρης, είδες τι γίνεται.
Αλεξανδρίλη είναι ο άνθρωπο. Άσε οι γραμμέ, περιμένει ο κόσμο πληρώνει. Έφερα με πάλι. Είσαι ωραίος, ευχαριστούμε πολύ τον φίλο που μας στέλνει. Άκου να δεις. Απ' τη Σελήνη. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό ρε Παύλο, έχω άδικο. Όχι, έχεις δίκιο. Ρε φίλε, μπαίνει μέσα. Εγώ για να το κάνουμε, εγώ ξέρεις, κατάλαβα ότι αν έμπαινε και έμπαινε την ομάδα να φύγει. Μπράβο. Ό,τι και να γινότανε, ακόμα και να μην έβγαινε και τα λοιπά, το μόνο που θα έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν να πάρει το μηδενισμό που φεύγει η ομάδα. Όπως είχε κάνει ο Βουλινός δεν είχε πάρει την ομάδα. Ναι, άλλο θέλω να πω. Εκεί πήγε στο Βουλινό ο διαιτητής, τους είπε ελάτε πίσω. Σφύριξε τρεις φορές, ξέρω εγώ τι, δεν βγήκαν. Ο ΠΑΟΚ βγήκε αμέσως. Ξανά. Ναι, όχι, εγώ άλλο θέλω. Γιατί βγήκε αμέσως, γιατί του είπε κάτω ο διαιτητής ότι είδα τον κόλ στην τηλεόραση, είναι έγκυρο. Βγαίνετε έξω με ένα μηδέν. Εκεί έκλαιγε δεν βγαίνω. Εγώ άλλο θέλω να πω. Εξαίρεση το βγαίνω, δεν βγαίνω. Στη μία του Βουλινού. Ρε, με το Βουλινό πήρε και έφυγε, ρε. Τελείωσε. Άλλο λέω. Θα έπαιρνε η τιμωρία. Άμα έπαιρνε την ομάδα και έφευγε, θα έπαιρνε μείον τρεις ή μηδενισμό, δεν ξέρω τι είναι η τέτοια. Ναι. Ενώ με όλο αυτό το ταβαντούρι που έγινε, πήρε πολύ χειρότερη τροπή. Όχι. Μηδενίστηκε. Τιμωρήθηκε και. Τιμωρήθηκε να μην μπήκε στο γήπεδο. Πολλά πράγματα. Και λέω εγώ τώρα. Πες. Κατεβαίνει κάτω ο διαιτητής. Βλέπει ότι έκανε λάθος. Και λέει στον ΠΑΟΚ, είναι ένα μηδέν το σκορ, βγαίνει έξω. Βγαίνει ο ΠΑΟΚ. Πάει στους αεξίδες και σου λέει βγαίνει και λέει δεν βγαίνουμε. Γιατί είναι ένας κύριος με ένα όπλο έξω και πηλεί να σκοτώσει τον κόσμο. Και φοβούμαστε. Πού είναι αυτό να έχει φωτογραφία. Θα έπαιρνε μείον τρεις. Ποιος ναι. Ήταν αυτός. Δεν ξέρω. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε. Θοδωρής Ολυμπιακός από Αθήνα. Καλώς τον κύριο Θοδωρή. Ολυμπιακέ. Λέγε λοιπόν, ρε παπά. Γιώργο. Λέγε. Τώρα περίμενα να σε βγάλω σένα το μεγαλύτερο παπά της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, τόση ώρα λες για τη Σελήνη τι θα γινόταν, έτσι. Ναι. Το σκορ στη Σελήνη θα έλεγε 0-0 γιατί δεν έχει βαρύτητα, άρα δεν θα προσγειωνόταν ποτέ η μπάλα στο τέρμα. Θα έλεγε ισοπαλία. Είναι νόμος. Το έχουμε. Πήρε ισοπαλία η Άκη στη Σελήνη. Ναι, βέβαια, Χιάκι Άγιο. Έκανες λοιπόν, μετά και εσύ. Το... στήθηκες μετά και εσύ και του έδωσε το πρωτάθλημα. Παπά. Λοιπόν, το πήρες από μένα. Μη μιλάς έτσι για τον φίλο που. Τώρα είδες, μιλάς για τον τίγρη που σε πήγε στα προκριματικά του Champions League. Ενώ είστε φιλαράκια, δεν θα έπρεπε. Μου λες, δεν με πήγε κανείς, φίλε. Γιατί εγώ όταν έδειξα μεγαλοψυχία. Και δεν έκανα ένσταση με τον Άρη που είχε βάλει εκείνον τον παπά που τον δώσατε, τον Ντουρμισάη. Είχε περάσει τέτοια, δεν προλαβαίνετε. Τι πέρασε τέτοια. Το 48ωρο. Ποιος το είπε αυτό. Την ίδια μέρα. Εγώ το είπα την ίδια Κυριακή. Σαββάτο έγινε το μάτι, την Κυριακή το είπα. Ότι ο Γιώργος ο Σαββίδης είπε δεν θα κάνουμε ένσταση. Και αυτό είναι ένας καινούργιος πολιτισμός στο ποδόσφαιρο. Το συνέχισε. Μία ερώτηση, Γιώργο. Πράγμα που δεν έκανε ζεζί με την καημένη την Καλαμαριά. Ακόμα είναι τρίτη. Ας η Καλαμαριά. Η Καλαμαριά δεν έπρεπε καν να είναι στην κατηγορία. Δεν έπρεπε καν. Γιατί ρε, τι σε πειράζει. Έλα εδώ Γιώργο να σου κάνω μια ερώτηση που δεν γνωρίζω. Άντε. Στο Πέλκα έγινε πρόταση και αρνήθηκε ή δεν έγινε καθόλου και έφυγε. Δεν έγινε καθόλου. Ο λόγος ήθελε δεν ήταν χρήσιμος. Τι. Ήθελε να αλλάξει περιβάλλον. Ήθελε. Ναι, αλλά πώς και δεν του προσέφεραν συμβόλαιο, αυτό μου κάνει εντύπωση. Εντάξει, ρε φίλε. Μπορεί να πιστεύω ότι δεν άξιζε και για ένα 200. Δεν ήταν και ο Κούδας του κάτω-κάτω. Α, τόσα ζήταγε. Εκεί πήρε ένα 500, ένα 600 πήρε. Ένα 600 πήρε το παιδί. Ή ένα 200. Μιλάμε για το χρόνο τώρα ή όχι. Ναι, για το χρόνο. Τέσσερα πολλά λεφτά. Τέσσερα χρόνια συμβόλαιο, ένα 600 και ο Πέλκας είναι ένα παιδί που δεν έχει πάρει μεγάλο συμβόλαιο να φτιαχτεί. Είναι τα πρώτα χοντρά λεφτά που παίρνει. Ας πάει να τα πάρει. Αμαρτία δεν είναι. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε ποτέ ο Πέλκας ως παίχτης. Μόνο τριχαντήρι ήταν. Πώς θα γίνει. Στο τρέξιμο ήταν καλός. Θα πάρεις τώρα το Μαουρίτσιο, λοιπόν, θα τρέχει ο Μαουρίτσιο. Έλα ρε Θοδωρέ. Λατρεύω όταν ανεβάζεις στροφές. Τρελαίνομαι. Τι ωραίο. Και με τη μία κατεβάζεις στροφές. Δεν ξέρω πώς το κάνεις αυτό. Αυτό μου το έχουν πει λοιπόν. Και άλλοι. Έφυγες. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σας. Εκεί στον Πειραιά. Τα καλύτερα παιδιά είναι οι Πειραιώτες, να ξέρεις. Βγάζουμε τα κοπρόσκυλα τώρα αυτά, αυτού τους τσουκαλάδες. Οι Πειραιώτες δεν έχουν καμία σχέση. Είναι ωραίοι οι Πειραιώτες. Ναι. Σωραίους οι Πειραιώτες το έχουν βγάλει, να ξέρεις. Ναι. Οι άλλοι έχουν άλλο. Τι ωραίος είσαι.
Οι Αθηναίοι είναι όλα καλά. Ήρωνες, όλα καλά. Τι ωραίος είσαι ρε περήφανε. Τι ωραίος είσαι ρε μάγκα. Άμα τον ευρώ θα τον επιπίσω. Πελοποννήσι είναι αυτή. Έλα. Ναι. Λέγε ρε παπά. Καλησπέρα κύριε Γιώργο, καλησπέρα Παύλο. Γεια σου. Yeah. Ο Μιχάλης από τα Κάστρα είμαι. Κύριε Γιώργο, είναι τελευταία με κλείνετε χωρίς να προλάβω να τελειώσω αυτό που θέλω να πω. Δώστε τα όλα, αγόρι μου, δώστε τα. Γιατί δεν βρίζω, δεν λέω κάτι άσχημο, ας πούμε. Ποτέ ναι, δεν. Εντάξει. Προσέχω πολύ τον λόγο μου. Έτσι όπως κάνεις όμως με γαργαλάς για να σε κλείνω. Όχι εγώ, ηχολήπτης. Έλα, λέγε Λεβέντη. Λοιπόν, χαρά στο κουράγιο σας κύριε Γιώργο που δίνετε βήμα σε Ολυμπιακούς να βγαίνουν και να μιλάνε. Που δεν τρέπονται, δεν ισχύνονται, δηλαδή είναι απίστευτο. Τέλος πάντων. Και δεν μιλάω για τον τελευταίο φίλο, γιατί αυτός ήταν ευγενικός. Μιλάω για εκείνον τον Πασχάλη, τον Αρολυμπιακό, Ολυμπιακάρη, τι είναι. Ναι, ναι. Ούτε και αυτός ξέρει τι είναι, πάση περιπτώσει. Τίποτα, ρε. Μπασταρδεμένος είναι, δεν άκουσε τον Ολυμπιακό, τι ωραία που μίλησε, τι με χιούμορ με αυτά. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ, κύριε Γιώργο, και καταλαβαίνετε πολύ καλά εσείς, ξέρουν από το Μάιο ότι ο Πέλκας θα πάει στη Φενέρμπαξε. Από πέρσι, από πρόπερσι το λένε. Όχι, ότι ήταν τελειωμένο φέτος. Και επίσης οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ ξέραν ότι υπήρχε και άλλη πρόταση από αλλού. Επίσης και από το ξέρετε κύριε Γιώργο και το ξέρετε καλά εσείς. Δεν έχω. Τέλος πάντων. Δημοσιογραφική, πώς το λένε. Δεν έχω, δεν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι παλιός, okay. Παλιός εραστής και σημερινός. Θέλω να πω κάτι για το θέμα Βιερίνια κύριε Γιώργο και εσείς βέβαια έχετε βέβαια άλλη καλύτερη άποψη γιατί είστε πιο έμπειρος σε αυτά τα κομμάτια. Εμείς είμαστε φίλαθλοι απλά. Θεωρώ ότι τις σημαίες δεν τις ξεκρεμάμε τόσο εύκολα από τον ιστό τους. Και άμα θέλουν να ξεκρεμαστούν. Δεν νομίζω ότι ήθελε να ξεκρεμαστούν. Τότε και δεν έμεινε ρε αδερφέ. Έχουν γίνει και από τους δύο λάθος χειρισμοί. Όχι, δεν έγιναν από... για τους δύο. Δεν έγιναν, ένας σκληρός. Γιατί κύριε Γιώργο. Γιατί του δώσα ένα εκατομμύριο και δεν το δέχτηκε. Τι να του δώσω, την ψυχή μου. Ναι, αυτό λέμε. Είναι λάθος χειρισμός του Βιερίνη. Βέβαια. Αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα όμως. Δεν νομίζω ότι αυτό το παιδί δεν μπορούσε να το πλησιάσει. Κάποιος είναι να πλησιάζει αυτός. Αυτός γιατί δεν πλησιάζει. Έκανα λάθος, ξέρω εγώ, κάτι, οτιδήποτε. Βέβαια. Κανείς. Ακόμα κανείς. Και σήμερα. Άμα θα πάρει ένα τηλέφωνο και πήρε πρόεδρο, ότι έγινε, έγινε. Πού με στέλνεις τώρα στη ζωή. Εγώ δεν πιστεύω ότι τελείωσε το θέμα Βιερίνια, παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο κομμάτι. Έχουμε, αυτό. Αδερφούλη, έχει 4 λεπτά και έχουμε 4-5 γραμμές. Αύριο που θα έχουμε παραπάνω ώρα και Σαββατοκύριακο 3 ώρες θα τα πούμε εκτενέστερα για το θέμα. Να παίρνεις πιο νωρίς. Να παίρνεις πιο νωρίς. Γεια σου, γεια. Για χαρά, πάρε την άλλη γραμμή. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Γεια σου, Λεβέντη. Λοιπόν, Νίκος από Άνω Ηλιούπολη, κύριε Γιώργο, και το άλλο το παιδί. Παύλος. Γεια σου, Παύλε. Άρησες, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, παιδιά, επειδή το έχουμε κουράσει το θέμα με το Βιερίνια, εγώ διάβασα το post που έκανε. Ο άνθρωπος έβγαλε, όχι παράπονο, αλλά είπε μία συνιστόσα από την αλήθεια, ότι ο άνθρωπος θέλει να παίξει ποδόσφαιρο. Το κλαμπ, από ό,τι κατάλαβα, δεν τον εμπιστεύονταν, δεν τον ήθελε. Τώρα... Ο Τάσος μπορεί να λέει για ένα μισάρο, το κλαμπ είχε άλλη άποψη και πιστεύω ότι τον έκανε, δηλαδή τον άφησε ελεύθερο να πάρει το δρόμο του τον άνθρωπο. Η πρόταση, ένα λεπτό, η πρόταση που μάθαμε τουλάχιστον και δεν έχει διαψευθεί από πουθενά, ναι. Ότι τον έκανε πρόταση ένα συν ένα με γύρω, ναι, στο εκατομμύριο. Ναι, αρκεί, ναι, να συμπληρώσει 15 αγώνες. Κύριε Γιώργο, να πω κάτι. Ναι. Και, κύριε Γιώργο, άκουσε με λίγο. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα. Αυτά είναι που δεν τα διαβάζουν πολύ. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα. Ας τα αφήσουμε αυτό. Τέλος πάντων, πραγματικά ήταν ένα κεφάλαιο Βιερίνια. Δηλαδή εξελίσσονταν προς ένα καλό κεφάλαιο προς την ομάδα, όπως του Παύλου Γκαρσία και άλλων παιδιών. Δεν πάω να πει ότι και οι δικοί μας και από Έλληνες παιδιά που δουλεύουν μέσα στην ΠΑΕ και θέλουν να βοηθήσουν την ΠΑΕ. Αργότερα, εάν ο άνθρωπος σταματήσει, εγώ πιστεύω ότι η πόρτα θα είναι ανοιχτή και θα το δεχτούν στην ομάδα. Μάλιστα. Αυτή την άποψη έχω. Τώρα, για το μάτς που λέγατε μαζί με τον Τάσο, συγγνώμη, γιατί άρχισα και ζαλίζομαι, ξέρω εγώ, και δεν τα καταλαβαίνω καλά τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή το σκορ έπρεπε να είναι σε εκείνο το χρονικό σημείο και να ψάχνουμε τι είναι και τι δεν είναι με την πυρουέτα, με τον Ουρέγεφ. Έπρεπε να το είχαμε καθαρίσει το μάτς πιο μπροστά. Αυτό το μάτς έπρεπε να το είχαμε καθαρίσει πιο μπροστά. Συμφωνώ ρε φίλε.
Συμφωνώ απόλυτα. Δεν πρέπει τώρα να καθόμαστε και να ψάχνουμε τώρα με την πυρουέτα. Αφού άλλο έκανε τον Νουρέγεφ, πήγε εκεί και τον έδωσε το κύπελο και είπε τι να πει ο Μιλισανίδης, να μην το πάρει. Δηλαδή, άμα ήταν ο Πάουκ στη θέση τη ΑΕΚ, δεν το έπαιρνε. Αν γινόταν αυτό ακριβώς, αλλά από την αντίθετη πλευρά, δεν το έπαιρνε. Και αυτό αποδείχτηκε την επόμενη χρονιά με τα δελτία το πώς συμπεριφέρθηκε ο κύριος Μιλισανίδης. Στην όλη υπόθεση. Δεν έκανε καμία χάρη στον ΠΑΟΚ, εγώ πιστεύω, και ήθελα να πω και τον Παύλο, ο κύριος Καρυπίδης έκανε μία δήλωση που παιδιά δεν τη λέτε. Ο κύριος Καρυπίδης είπε ότι το πρωτάθλημα πρέπει να παίζεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Είχε δηλώσει κάποτε ο κύριος Καρυπίδης ότι το πρωτάθλημα πρέπει να παίζεται μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Άσχετα τι λέμε εμείς για το σήμα της ΚΑΠΑ που είναι ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Θέλω να σου πω, μιλάω αλληγορικά. Δηλαδή, εγώ που είμαι παοξής και έχω φίλους, έχω σόγια που είναι αριανούς, πραγματικά εγώ σαν, σαν Νίκος βλέπω την όλη κατάσταση. Ρε παιδιά, δεν μου αρέσει εμένα καθόλου. Τι να κάνουμε. Τώρα και βλέπω και τους δικούς μου τους ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει μαζί να γίνεται μια κατάσταση, αυτά τα αγκαζέ και τα πίσω-πίσω, κόλο-κόλο, ξέρω εγώ. Τι να πούμε. Εντάξει, τι μας έλεγαν δηλαδή πριν χρόνια. Όλοι τα κάνουν αυτά. Όλοι τα κάνουν αυτά. Όχι, αλλού θέλω να καταλήξω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Ότι εμένα ο εχθρός μου δεν είναι ο Άρης. Εμένα ο εχθρός μου είναι αυτός που έχει μονομεύσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Τον αθλητισμό. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Άρης υπονόμευσε καμία φορά τον ελληνικό αθλητισμό. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Και δεν μπορώ εγώ το 2020 να βλέπω αυτόν που πολεμάω και είναι πασιφανές. Δηλαδή τώρα βγαίνουν οι Ολυμπιακοί και μου λένε ναι, Άρη, Αριανάρα, ξέρω εγώ, μπαίνουν μέσα στο τάξη, έρχονται Αθηναίοι και τέτοια. Δηλαδή τι να μας πείτε. Ρε. Πριν 15 χρόνια λέγατε και τη μία και την ομάδα και την άλλη την ομάδα, λέγατε διεθνικά συνθήματα, μπαίνατε μέσα και μας λέγατε ότι είμαστε αλληράτσα εμείς. Και τώρα εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει δηλαδή να κόψουμε βάζους και να μάθουμε ξένες γλώσσες. Και να μάθουμε χαμουτζίδικα. Πώς να το πω διαφορετικά. Αδερφέ, και αύριο μέρα είναι, έχουμε περάσει, έχουμε μία γραμμή να ακουστεί και αυτός και να κλείσουμε. Και αύριο εδώ είμαστε. Έπεσε. Και μεθαύριο. Και Σαββατοκύριακο είμαστε εδώ. Έπεσε η γραμμή. Έπεσε. Πάρα τι ωραία. Και λέω ρε φίλε, αν κατέβαινε η ομάδα πίσω και τους έλεγε ο διαιτητής ότι παιδιά ξαναβγείτε, είδα και στην τηλεόραση τον γκολ, μετράει τον γκολ. Ναι. Θα παίρνει τον ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Δεν θα βγει η ΑΕΚ. Λες. Δεν θα έχει όμως δικαιολογία ότι πάρουν ένας κύριος και σκοτώνει κόσμο. Δεν θα το έχει. Τα μηδενιζόταν. Χαιρέτα. Άρα χάσαμε το πρωτάθλημα. Γιατί δεν άφησε το Σαββίδη. Θα μπορούσε να πει κάποιος. Εμείς δεν τα υιοθετούμε. Δεν τα υιοθετούμε αυτά. Δεν τα υιοθετούμε αυτά. Καληνύχτα. Έρχεται ο Ζάχος με τον Τάσο. Ε, τον Τάσο. Βιερινικός ο Τάσος. Τι έχω πάθει ρε, δεν μπορούσε. Όχι ρε, δεν μπορούσε. Τι να πάω, ρε, χεροκομείο είναι. Επειδή είστε φιλαράκια και πας εκεί στο πανόραμα και τα πίνετε. Παπά. Ακούει, δεν ακούει. Δεν ξέρω, καληνύχτα. Καληνύχτα.